Κατά Μάρκων Άγιον Ευαγγελιον, Κατά Μάρκων Κεφάλαιων Πρώτων. Αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού Ιού του Θεού. Ως γέγραπτε εν τη προφήτες Ιδού εγώ αποστέλω τον Αγγελόν μου προπροσώπου σου, Ω κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Φωνήβω όντω εν τη ερήμο Ετοιμάσατε την οδόν κυρίου, Ευθεία ποιείτε τα στρίβου αυτού. Εγένετο Ιωάννη βαπτίζουν εν τη ερήμο και κηρύσσον βάπτισμα μετανία στι άφεση αμαρτιών. Και εξεπορεύεται προ αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα και η Ιεροσολυμίτε Και βαπτίζουν το πάντε εν το Ιορδάνι ποταμό υπ' αυτού εξομολογούμενοι δε αμαρτία αυτών. Είναι ο Ιωάννη ενδεδειμένο τρίχα καμίλου και ζώνην δερματίνιν περί την οσφήν αυτού. Και αισθείων ακρίδα και μέλι Και εκείρισε λέγον. Έρχεται ο ισχυρότερό μου ο πίσω μου. Ουκ ημί ικανό κύψα τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Εγώ μεν εβάπτισα ημά εν είδατη, αυτό δε βαπτίσει ημά εν πνεύματι Αγίου. Και εγένετο εν εκείνε τι ημέρε ήλθε ο Ιησού από Ναζαρέτ τη Γαλιλαίας και εβαπτίσθη υπό Ιωάννου ει τον Ιορδάνιν. Και ευθέω αναβαίνουν από του ύδατο οι σχιζωμένου του ουρανού και το πνεύμα ω περιστεράν καταβαίνουν επ' αυτόν. Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών. Σύ ο ιό μου αγαπητό εν σύ ευδόκισα. Και ευθέω το πνεύμα αυτόν εκβάλλει στην έρημον και είναι εκεί εν τη ερήμο η μέρα τεσσαράκοντα πειραζόμενο υπό του σατανά. Και είναι μετά των θηρίων και οι άγγελοι διοικώνουν αυτό. Μετά δε το παραδοθήνε Ιωάννην, ήλθε ο Ιησούς στην Γαλιλαίαν, κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας του Θεού, και λέγον ότι πεπλήρωτε ο καιρός και ίγγικεν η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Περιπατών δε παρά την θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε Σίμωνα και Ανδρέαν τον αδελφό αυτού του Σίμωνος, βάλοντας αμφίβληστρον εν τη θαλάσση, σαν γαρ αλλή. Και είπεν ο Ιησούς, ο πίσω μου, και πίσω ημά γενέστε αλλήλει ανθρώπων. Και ευθέω αφέντε στα δίκτυα αυτών, οικολούθησαν αυτό. Και προβά κήθεν ο λίγων, είδεν οι άκοβον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, και αυτού εν το πλοίο καταρθίζοντα τα δίκτυα. Και ευθέω εκάλεσεν αυτού. Και αφέντε τον πατέρα αυτών Ζεβεδαίων εν το πλοίο μετά των μισθωτών, απήλθον ο πίσω αυτού. Και εισπορεύονται ει και ευθέω τη Σάβα συνεισελθώνει στη συναγωγή είναι δίδασκε. Και εξεπλήσοντο επί τη διδαχή αυτού. Ιν αυτού ω εξουσία έχουν, και ούχο η γραμματής. Και είναι τη συναγωγή αυτών άνθρωπο εν πνεύματι ακαθάρτο, και ανέκραξε, λέγον. Εα, τι μην και εσύ Ιησού Ναζαρινέ, ήλθε απολέσαι ημά, είδα σε, σε τι ο Άγιο του Θεού και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς λέγον θυμόθητη και έξελθε απ' αυτού». Και σπαράξαν αυτόν το πνεύμα το ακάθαρτον και κράξαν φωνή μεγάλη εξήλθεν εξ αυτού. Και εθαμβήθησαν πάντες ώστε συζητήν προς αυτού λέγοντας «Τι έστι τούτο» Τι η και ότι κατ' και τη πνεύμαση τη ακαθάρτη επιτάσσει και υπακούουση αυτό, και εξήλθεν η ακοή αυτού ευθύσει όλην την περίχωρον τη Γαλιλαία. Και ευθέω εκ τη συναγωγή εξελθώντε, είδονε στην οικίαν Σίμωνο και Ανδρέου μετά Ιακώβου και Ιωάννου. Η δε πενθέρα Σίμωνος κατέκει το πειρέσουσα. Και ευθέω λέγουσιν αυτό περί αυτή. Και προσελθον ήγηρεν αυτήν, κρατήσα τη χειρό αυτή, και αφήκεν αυτήν ο πυρετό ευθέω και διοικώνει αυτή. Ο ψίας δε γενομένη, ότε ο, ο ήλιο, έφερον προ αυτόν πάντα στου κακό έχοντα και του δαιμονιζομένου, και είναι οι πόλει όλοι επισυνηγμένοι προ την θύραν. Και θεράπευσε πολλού κακώ έχοντα ποικίλε νόσει, και δαιμόνια πολλά εξέβαλε, και ούκη φιελαλίνη τα δαιμόνια, ότι ήδη σαν αυτόν Χριστόν είναι. Και πρώι ένι χαλή αναναστά εξήλθε και απήλθενη έρημων τόπων, κακή προσήφχετο. Και κατεδίωξαν αυτόν, ο Σίμων και οι μεταυτού και ευρώντε αυτόν λέγουσιν αυτόν ότι πάντε σε ζητούσι Και λέγει αυτή, Άγομενε στα σεχωμένα σκομοπόλη είναι και εκεί κηρύξω. Ιστούτο το γάρε και ειν κηρύσσον τι συναγωγέ αυτών ει την Γαλιλαίαν, και τα δαιμόνια εκβάλουν. Και έρχεται προ αυτόν λεπρό παρακαλών αυτών και γονιπετών αυτών και λέγον αυτό, ότι εάν θέλει, δίνασε με καθαρίσε. Ο δε Ιησούς σπλαχνιστή, εκτείνα στην χείρα ύψα του αυτού και λέγει αυτό, Θέλω, καθαρίστητη. Και η πόντο αυτού ευθέω απήλθεν από αυτού η λέπρα και εκαθαρίστη. Και εμβριμισάμενο αυτό ευθέω εξέβαλεν αυτό και λέγει αυτό. Ωρα μη δεν είπε, αλήπαγε σε αυτόν δείξον το ιερή, και προσένεγγε περί του καθαρισμού σου, απροσέταξε μου εσύ μαρτύριον αυτή. Ο δε εξελθόν ήρξα το κυρίσιν πολλά και διαφημίζει τον λόγον, ώστε μη αυτόν δίνα στεφανερώσει πόλινη ελθύν, αλέξω ενερή και ήρχοντο προς αυτόν πανταχώθεν. Κατά Μάρκον κεφάλαιον δεύτερον και εισήλθε πάλι εις Καπερναούμ διημερών και οικούσθη ότι εισήκονες και ευθέως συνήχθησαν πολλοί ώστε μη τη χωρήν μηδέτα προς την θύραν και ελάλλει αυτοί των λόγων και έρχονται προς αυτόν παραλυτικών φέροντες ερώμενων υποτεσάρων και μη δυνάμενοι προσεγγίσε αυτό δια των όχλων απεστέγασαν τη στέγην όπου είναι και των κράβατων εφώ ο παραλυτικό κατέκητο. Ιδών δε ο Ισού την πίστη αυτών λέγει το παραλυτικό. Τέκνον, αφέων οι αμαρτίε σου. Ήσαν δε τεινέ των γραμματέων εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τε καρδίε αυτών. Τι ούτω ούτω λαλή βλασφημία, τη δύναται αφιένε αμαρτία η μη Θεό, και ευθέω επιγνούσε ο Ισού το πνεύματι αυτού, ότι ούτω αυτοί διαλογίζονται εν εαυτή, είπεν αυτή. Τι ταύτα εν τες καρδίε ημών. Τι εστιν ευκοπότερον, η πίν το παραλυτικό αφέοντέ σου αμαρτία; Ή η πίν έγειρε και άρον το κραβαντόν σου και περιπάτη. Ή να δε ότι εξουσίαν έχει ο ιό του ανθρώπου αφιένε επί τη γη αμαρτία, λέγει το παραλυτικό. Σύ λέγω, έγειρε και άρον το κραβατόν σου και είπα ει τον οίκον σου. Και γέρθη ευθέω και άρα στον κράβα τον εξήλθε εναντίον πάντων, ώστε εξίσταστε πάντα και δοξάζειν τον Θεόν, λέγοντας ότι ουδέποτε ούτω είδομεν. Και εξήλθε πάλιν παρά την θάλασσαν, και πάσο όχλος ήρχε το προς αυτόν και δίδασκεν αυτού. Και παράγον είδε λεβίν του Αλφαίου καθήμενον επί το Τελώνιον και λέγει αυτό, ακολούθημη. Και αναστά, οικολούθησεν αυτό. Και εγένετο εν το κατακίστε αυτόν εν τη οικία αυτού, και πολλοί τελώνε και αμαρτωλή συνανέκυντο το Ιησού και τι μαθητέ αυτού. Ήσαν γάρ πολλοί και οι κολούθησαν αυτό. Και οι γραμματεί και οι φαρισαίοι, δόντες αυτών εστίοντα μετά των τελωνών και αμαρτωλών, έλεγον τις μαθητές αυτού. Τι ό,τι μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστίει και πίνει. Και ακούσα ο Ιησούς, λέγει αυτή. Ου χρίαν οι ιατρού, αλλοι κακώ έχοντες. Ου καλέ σε δικαίου, αλλά αμαρτωλούσις μετάνιαν και ήσαν οι μαθηταί Ιωάννου και οι των Φαρισαίων νηστεύοντε. Και έρχοντε και λέγουσιν αυτό, Διατί οι μαθηταί Ιωάννου και οι των Φαρισαίων νηστεύουσιν, οι δε σύ ου νηστεύουσι. Και είπε αυτή ο Ισου: Μη δίνανται οι του νυμφόνο, ενώ ο νυμφίο με ταυτόν έστι νηστεύειν. όσον χρόνων με θεαυτόν έχουσι των νυμφίων, ου δίνανται νηστεύειν. Ελεύσονται δε ημέρε, όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίο, και τότε νηστεύσουσιν εν εκείνες ημέρε. ημέρες. Ουδείς επίβλη μαράκους αγνάφου επιράπτει επί ηματίο παλαιό. Η δεμίγε έρει το πλήρωμα αυτού το κενόν του παλαιού και χείρον σχίσμα γίνεται. Και ουδείς βάλει ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς. Η δεμή ρίσει ο ίνος ο νέος τους ασκούς και ο ίνος εκχείται και οι ασκοί απολούνται. Αλλά ίνων νέων εις ασκούς καινού βληταίων. Και εγένετο παραπορεύεστε αυτόν εν τη σάβαση δια των σπορήμων και ήρξαν το η μαθητέ αυτού οδόν ποιήν τύλοντε του τάχια. Και οι φαρισαίοι έλεγον αυτό. Είδε τι ποιούσιν εν τη σάβασιν ο ουκέξεστη. Και αυτό έλεγε αυτή: Ουδέποτε ανέγνωτε τι επίησε Δαβίδ, ότε χρήαν έσχε και επίνασεν αυτό και η μεταυτού. Πώ εισήλθενη στον οίκον του Θεού επί αβιάθαρα αρχιερέω, και του άρτου τη προθέσεω έφαγεν, οὐ έξε στη φαγή μή τη ιερεύση και έδωσε και τη συναυτό ουσι? Και έλεγε ναυτή. Το Σάββατον δια των άνθρωπων εγένετο, ούχο άνθρωπο δια το Σάββατον, ώστε κύριο εστίν ο ιό του ανθρώπου και του Σαββάτου. Κατά Μάρκων κεφάλαιον τρίτον. Και εισήλθε πάλι είναι στη συναγωγή, και είναι εκεί άνθρωπος εξηραμένοι να έχουν την χείρα, και παρετήρουν αυτόν ή τη Σάββαση θεραπεύσει αυτόν, ή να κατηγορήσουν αυτού». Και λέγει το ανθρώπον το εξηραμένοι να έχουν την χείρα έγιρε εις το μέσον και λέγει αυτής έξεστη τη σάβαση να γαθοποιήσε ή κακοποιήσε ψυχήν σώσε ή αποκτήνε ιδέεσαι όπον και περιβλεψάμενος αυτούς με τοργής συλληπούμενος επί την πορώση της καρδίας αυτών λέγει το ανθρώπο έκτινον την χείραν σου και εξέτινε και αποκατεστάθη η χείρα αυτού η γη ίσως η άλλη και εξελθόντες οι φαρισαίοι ευθέως μετά των ερωδιανών συμβούλιον επίον κατά αυτού, όπως αυτόν απολέσωσε. Και ο Ιησούς ανεχώρησε μετά των μαθητών αυτού προς την θάλασσα, και πολλοί πλήθος από της Γαλιλαίας ακολούθησαν αυτό, και από τη Ιουδαίας και από Ιεροσολύμων και από τη Ιδουμαίας, και πέραν του Ιορδάνου και υπερητήρων και σιδώνα πλήθος πολλοί, ακούσαντες όσα επί ήλθον προς αυτόν. Και είπε τις μαθητές αυτού «Είναι να πλειάριον προς καρτερή αυτό δια των όχλων ή να μη αυτόν. Πολλού γάρε θεράπευσεν, ώστε επιπίπτην αυτών ή να αυτού άψονται όσοι έχουν μάστιγα, και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, όταν αυτόν εθεώρουν, προσέπιπτον αυτό και έκραζον λέγοντα, ότι σύ ο ιό του Θεού. Και πολλά επετήμα αυτή ή να μη φανερών αυτόν ποιήσουση. Και αναβαίνει στο όρο και προσκαλείται ου ήθελεν αυτό, και απήλθουν προ αυτόν. Και επίση δώδεκα, ή να όσοι με και ή να αποστέλει αυτού κηρύσιν, και έχειν εξουσίαν θεραπεύειν τας νόσους και εκβάλειν τα δαιμόνια. Και επέθηκεν όνομα το Σίμωνι Πέτρων και Ιάκωβον το του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών του Ιακώβου και επέθηκεν αυτής ονόματα Βοανεργές, ο Έστιν η Ήβροντής και Ανδρέαν και Φίλιππον και Βαρθολομέων και Ματθαίων και Θωμάν και Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Θαδέων και Σίμωνα τον Κανανίτην και Ιούδαν Ισκαριώτην, ω και παρέδοκεν αυτόν. Και έρχονται οι σήκων, και συνέρχεται πάλι νόχλο, ώστε μη δίναστε αυτού μη δε άρτων φαγήν. Και ακούσαντε οι παραυτού εξήλθων κρατή αυτών, αυτόν, έλεγον γάρο εξέστη. Και οι γραμματίσοι από Ιεροσολίμων καταβάντε έλεγον, ότι βέλζεβούλ έχει, και ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και προσκαλεσάμενο αυτού εν παραβολέ έλεγεν αυτή, Πώ δίνατε σατανά σατανάν εκβάλλειν, και εάν βασιλεία εφεαυτήν μεριστεί, ου δύνατες ταθήνε η βασιλεία εκείνη. Και αν οικία εφε αυτήν μεριστεί, ου δύνατες ταθήνε η οικία εκείνη. Και ή ο σατανάς, ανέστη αφε αυτόν και με μέριστε, ου δύναστε σταθήνε, αλλά τέλος έχει. Ουδή δύναται τα σκεύη του ισχυρού, εισελθόν στην την οικία να αυτού διαρπάσε, εάν μη πρώτον τον ισχυρών δύσει, και τότε την οικία να αυτού διαρπάσει. Αμήν λέγω ημήν ότι πάντα αφεθήσετε τη ιστον των ανθρώπων τα αμαρτήματα και ευλασφημεί εώσα σε αν βλασφημίσωσιν. Ω δαν πνεύμα το πνεύμα του Άγιον, ούκ έχει άφεσιν ει τον αιώνα, αλλά εστιν σε αιωνίου κρίσεω, ότι έλεγον πνεύμα ακάθαρτον έχει. Έρχονται ούν οι αυτού και οι αδελφοί αυτού και έξω εστότε απέστειλαν προ αυτόν φωνούντε αυτόν. Και κάθιτο περί αυτών όχλου, είπον δε αυτό. Ιδού η μήτυρ σου και η αδελφή σου έξω ζητούσισε. Και απεκρίθη αυτή λέγον. Τι σέστην η μήτυρ μου ή η αδελφή μου. Και περιβλεψάμενος κύκλο τους περί αυτών λέγει. Είδε η μήτυρ μου και η αδελφή μου. Ω γαραν το θέλημα του Θεού. Ούτω αδελφό μου και αδελφή μου και μήτυριστη. Κατά Μάρκων κεφάλαιον τέταρτον. Και πάλιν ήρξα το διδάσκην παρά την θάλασσα και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής, ώστε αυτόν εμβάντα εις το πλοίο καθίστε εν τη θαλάσση. Και πάσο όχλος προς την θάλασσαν επί της γης ήσαν. Και εδίδασκεν αυτούς εν παραβολές πολλά, και έλεγεν αυτής εν τη διδαχή αυτού, ακούετε. Ιδού εξήλθεν ο σπύρον του σπύρε, και εγένετο εν το σπύριν όμεν έπεσεν επί την οδόν, και ήλθον τα πετινά και κατέφαγεν αυτό. Και άλλο έπεσεν επί το πετρόδες, όπου είχε γίνει πολλήν, και ευθέω εξανέτειλε διατομία έχειν βάθο γη, ηλίου δε σε εκαυματίστη, και διατομία έχειν ρίζαν εξηράνθη, και άλλο έπεσε στα σακάνθας, και ανέβησανε άκανθε και συνέπνιξαν αυτό, και καρπονού δόκε και άλλο έπεσεν στην γη την καλήν και εδίδου καρπών αναβαίνοντα και αυξάνοντα και έφερεν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγεν αυτής «Ο έχονότα ακούει να Ότε δε έγινε το κατά μόνας, ή ρώτησαν αυτόν ή περί αυτών συν 12 την παραβολήν. Και έλεγεν αυτή, η μην δέδωτε γνώνε τα μυστήρια τη βασιλείας του Θεού, εκείνη δε τη έξω εν παραβολέ τα πάντα γίνεται, ή να βλέποντε, και μη είδωση, και ακούοντες ακούωση και μη συνειώσει, μήποτε επιστρέψωση και αφαιθεί αυτή στα αμαρτήματα. Και λέγει αυτή. Ουκ είδατε την παραβολήν ταύτην και πως πάσα στας παραβολάς γνώσεστε. Ο Σπύρον τον λόγον σπήρει. Ούτε δε εισύνη παρά την οθόνο που σπήρεται ο λόγος και όταν ακούσωσιν ευθύ έρχεται ο σατανάς και έρει τον λόγον των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Και ούτε ομοίωση συν ή επί τα πυρόμενη, ή όταν ακούσουσι τον λόγων ευθύ με τα χαράς λαμβάνουσιν αυτών και ούτε ρίζα είναι αυτή αλλά πρόσκαιρη ήσυν. Ή τα γενωμένη θλίψεω ή διωγμούδια δια των λόγων, ευθύ σκανδαλίζονται. Και ούτε εισιν οι τα σακάνθα ή των λόγων ακούοντε, και εμέριμνε του αιώνο τούτου και η απάτη του πλούτου, και περί τα λοιπά επιθυμία ει πορευόμενη συμπνίγουση των λόγων, και άκαρπο γίνεται. Και ούτε η την την συν ή την καλήν σπαρέντε, ή την ακούουση των λόγων και παραδέχονται, και καρποφορούσιν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγεν αυτή, μη τι έρχεται ο λίχνος ή να υπό τον μόδιον τεθεί ή υπό την κλίνιν, ούχ να επί την λιχνίαν επιτεθεί. Ού γαρέστη κρυπτόν ο εάν μη φανερωθεί, ουδέ εγένε το απόκριφον, αλλη να έλθει φανερών φανερόν. Ή έχει ότα ακούειν, ακουέτο. Και έλεγεν αυτή, βλέπετε τι ακούετε, ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημείν και προστεθήσετε ημίν της ακούουσιν. Ως γαραν έχει δοθήσετε αυτό, και όσου καίχει και ο έχει αρθήσετε από αυτού. Και έλεγεν, ούτω εστίν η βασιλεία του Θεού, ως αν άνθρωπο βάλει των σπόρων επί τη γη, και καθεύδει και εγείρεται νύχτα και ημέραν, και ο σπόρος βλαστάνει και μη όσου κείδεν αυτό. Αυτομάτι γαριγή καρποφορεί, πρώτων χόρτων, ή τα στάχην, ή τα πλήρη σύτων εν το στάχη, όταν δε παραδώ ο καρπός, ευθέως αποστέλει το δρέπανον ότι παρέστηκε νοθερισμός. Και έλεγε, πόσο μειώσομεν την βασιλείαν του Θεού, ή εν παραβολή παραβάλλομεν αυτήν, ως κόκκον συνάπεους, ως όταν σπαρεί επί της γης, μικρότερος πάντων το σπερμά των σπερμάτων αισθήτων επί της γης, και όταν σπαρεί, αναβαίνει και γίνεται μίζων πάντων των λαχάνων και ποιοι κλάδους μεγάλους Ωστε δύναστε υπό την σκιάνα αυτού τα πετινά του ουρανού κατασκηνούσιν. Και τι αυτέ παραβολέ πολλέ ελάλει αυτή των λόγων. Καθώ η δύναν το ακούει. Χωρί δε παραβολή, ούκ λάλει αυτή των λόγων. Κατηδίαν δε τι μαθητέ αυτού επέλειε πάντα. Και λέγει αυτή σε εκείνη τη ημέρα οψεία γενωμένη, διέλθωμενη στο πέραν. Και αφέντε των όχλων παραλαμβάνουν συν' ω το πλοίο. Και άλλα δε πλοία είναι με τα και γίνεται λέλαψανέ μου μεγάλη, τα δε κύματα επέβαλεν εις το πλοίον, ώστε ήδη αυτό βυθίζεσθε. Και είναι αυτό επί την πρίμνη επί το προσκεφάλαιον καθεύδον. Και διεγείρουσιν αυτόν και λέγουσιν αυτό διδάσκαλε, ου μέλησι ότι απολύμεθα. Και διεγερθή επετίμησε το ανέμο και είπε τη θαλάσση. Σιώπα, πεφήμωσο. Και ο άνεμο, και γένε το γαλήνι μεγάλη. Και είπε αυτή: τι δηλιέστε ούτω, πώς σου πίστην» και εφοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους, «Τι σαρα την, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούουσιν αυτό» Κατά Μάρκων κεφάλαιο πέμπτον και ήλθον στο πέραν της θαλάσσης στην χώρα των Γεργεσινών και εξελθόντος αυτού εκ του πλοίου ευθέως απήντησεν αυτό εκ των μνημείων άνθρωπος εν πνεύματι ακαθάρτου ως την κατοίκησιν είχε εν της μνήμασι και ούτε αλύσε συνουδήσει δύνατο αυτόν δύσε δια το αυτόν πολλάκι πέδε και αλύσε ιδεδέσθε, και διεσπάσθε υπ' αυτού τα αλύσει, και τα σπέδα συντετρίφθε, και ουδή ίσχυε αυτόν δαμάσε. Και διαπαντό νυχτό και ημέρα εν τη μνήμαση και εν τη ώρε συνειν κράζων, και κατακόπτωνε αυτόν λύθη. Ιδών δε τον Ιησούν να έδραμε και προσεκίνησεν αυτόν, και κράξα φωνή μεγάλη λέγει, Τι εμεί και εσύ Ιησού ή έτου Θεού του υψίστου, «Ορκίζωσε τον Θεόν μη με βασανίσεις», έλεγε γαρ' αυτό. «Έξελθε το πνεύμα το ακάθαρτον εκ του ανθρώπου και επιρώτα αυτόν. Τι ονομάσει» και απεκρίθη λέγον «Λεγεών ονομάμι ότι πολλά εσμέν» και παρεκάλλει αυτόν πολλά η να μη αποστείλει αυτού έξω της χώρας. Είναι δε εκεί αγέλη χείρον μεγάλη βοσκωμένη προς το όρι και παρεκάλεσαν αυτόν πάντες οι δαίμονες λέγοντες «Πέμψον οι μάσεις τους χείρους ή να εις αυτούς εσέλθουμεν και επέτρεψεν αυτή ευθέω ο Ιησού, και εξελθώντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα εισήλθουν ει του χείρου, και όρμησεν οι αγέλοι κατά του κρυμνού ει την θάλασσα, ήσαν δέο δυσχύλοι, και επνίγοντο εν τη θαλάσση. Και οι βόσκοντε του χείρου έφυγαν και απήγγυλαν ει την πόλη και ει του αγρού, και εξήλθουν οι δίν τι εστί το γεγονό, και έρχονται προ τον Ιησού και θεωρούσε τον δαιμονιζόμενον καθήμενον και ηματισμένον και σοφρονούντα, τον εσχικότα τον λεγεώνα και εφοβήθησαν. Και διηγήσαν το αυτοί οι ειδώντε πώ εγένεται το δαιμονιζωμένο και περί των χείρων. Και ήρξαν το παρακαλείν αυτόν απελθύν από τον ορίων αυτόν. Και εμβαίνοντα αυτό ει το πλοίο, παρεκάλει αυτόν ο δαιμονιστή, ή να μεταυτούει. Και ού καθήκεν αυτόν, αλλά λέγει αυτό. Ήπαγε ει τον οίκον σου, προ του σου και ανάγγελων αυτή, όσα σε ο κύριο πεποίηκε και η λέει και απήλθε και ήρξαν το κυρίσιν εν τη δεκαπόλη όσα επίησεν αυτό ο Ιησούς και πάντε σε θαύμαζουν. Και διαπεράσαντος του Ιησού εν το πλοίο πάλιν εις τον πέραν, συνήχθη όχλος πολλής επ' αυτόν και ειν παρά την θάλασσαν. Και έρχεται εις τον αρχισυναγώγον ονόματι Ιάιρος και ειδών αυτών πίπτει προς τους πόδας αυτού. Και παρεκάλλει αυτόν πολλά, λέγον, ότι το θυγάτριόν μου εσχάτος έχει, ή να ελθόν αυτή τα σχήρας, όπως σωθεί και ζήσετε και απήλθε με ταυτού και εικολούθη αυτό όχλος πολλής και συνέθλιβων αυτών και γινή τη ούσα εν ρίση αίματος έτη δώδεκα και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα τα παρεαυτής πάντα και μηδέν ωφεληθήσα αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα ακούσασα περί του Ιησού ελθούσα εν το όχλο όπισθεν ύψατο του ηματίου αυτού έλεγε γάρενε αυτή ότι αν άψομε καν των ηματίων αυτού σωθήσομε και ευθέω εξηράνθη η πηγή του αίματο αυτή, και έγνω το σώμα ότι ήατε από τη μάστιγο. Και ευθέω ο Ιησούς επιγνούσε αυτό την εξ αυτού δύναμη εξελθούσαν. Επιστραφή το όχλο έλεγε, «Τις μου αυτό, όχλο, σε, λέγεις, Τι μου ύψατο τον ηματίων, και έλεγον αυτό οι μαθητέ αυτού, Βλέπει τον όχλον συνθλίβοντά σε και λέγει τι μου ύψατο, και περιεβλέπε το ειδήν την τούτο ποιήσασαν. Η δε γενή φοβηθήσα και τρέμουσα, η βία ο γέγονεν επ' αυτή, ήλθε και προσέπεσεν αυτό και είπεν αυτό πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπεν αυτή, «Φύγατε, η πίστη σου σέσο και σε σοκέσε, είπαγε η ειρήνην και είσθη από τις μαστιγός σου». Έτσι αυτού λαλούντος έρχονται από του αρχισυναγώγου λέγοντες ότι η θύγα σου ετσι αυτου λαλουντος ερχονται απο το αρχή συναγόγου λεγοντες οτι η σου απεθανε Τι έτσι σκύλεις των διδάσκαλων, ο δε Ιησούς ευθέως ακούσας των λόγων λαλούμενων λέγει το αρχισυναγώγο «Μη φοβού, μόνον πίστευε». Και ού καθήκεν αυτό ουδένα συνακολουθήσε η Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην των αδελφών Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγώγου και θεωρεί θόρυβον και κλαίοντα και αλαλάζοντας πολλά και εις ελθόν λέγει αυτή. «Τι θορυβίστε και κλαίετε» «Το πεδίον ού καπέθανεν αλλά καθεύδει και κατεγέλων αυτού». Ο δε εκβαλών πάντα παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και την μητέρα και του μεταυτού, και εισπορεύεται όπου είναι το παιδίον ανακείμενων, και κρατήσα τη χειρό του παιδίου λέγει αυτή. Τα λιθά, κούμι, ο έστιμε θερμινευόμενων, το κοράσιον, σύλεγο έγυρε έγειρε. Και ευθέω ανέστη το κοράσιον και περιεπάτη, ειν γαρετών δώδεκα, και εξέστησαν εκστάση μεγάλη, και διεστίλα το αυτή πολλά είναι αμυδίσγνο τούτο, και είπε δοθήνε αυτή φαγήν. Κατά Μάρκον Και εξήλθεν εκείθεν και ήλθεν στην πατρίδα εαυτού, και ακολουθούσιν αυτό η μαθητέ αυτού, και γενομένου Σαββάτου ήρξα το εν τη συναγωγή διδάσκην, και πολλοί ακούοντες εξεπλήσοντο το λέγοντες, πόθεν τούτο ταύτα, και τι η σοφία ειδωθεί σε αυτό, και δυνάμει στη άφτε των χειρών αυτού γίνονται, ουχούτος εστίνο ο ιός αδελφός δε Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος και ούκ εσύ είναι αδελφέ αυτού όδε προς εμάς, και εσκανδαλίζοντο εν αυτό. Έλεγε δε αυτής ο Ιησούς ότι ούκ εστι προφήτης άτιμος ημί εν τη πατρίδι αυτού και εν τη συγγενέση και εν τη οικία αυτού και ούκ δύνατο εκεί ουδε μίαν δύναμην πείσε ημί ο λίγης αρρώστης επιθύς τας σε θεράπευσε και εθαύμαζε δια την απιστίαν αυτών και περιήγε τας κύκλο διδάσκουν και προσκαλείτε τους δώδεκα και ήρξα το αυτούς από δύο δύο και εδίδω αυτής εξουσίαν των πνευμάτων των ακαθάρτων και παρήγγειλεν αυτής η να μη δέν αέρωσιν εισοδών ή μη μόνον μη πήραν, μη άρτων μη στην ζώνην χαλκών αλυποδεδεμένου σαν δάλια και μη ενδεδίστε δύο χιτώνας και έλεγεν αυτής όπου εάν εισέλθητε εις οικίαν, εκεί μένετε έως αν εξέλθετε εκείθεν και όσοι αν μη δέξονται οι μα, μη δε ακούσουν ημών, εκπορευόμενοι εκείθεν εκτινάξατε τον χούν των υποκάτω των ποδών ημών, ει μαρτύριον αυτή. Αμήν λέγω ημίν, ανεκτότερον έστε ο δόμη σιγομόρη εν ημέρα κρίσεω ή την πόλη εκείνη. Και εξελθώντε σε ή να και δαιμόνια πολλά εξέβαλον, και ήλιφων ελαίο πολλού αρρώστου και θεράπευον. Και οίκουσεν ο βασιλεύ Σιρόδη, φανερόν το όνομα αυτού και έλεγεν ότι Ιωάννη ο βαπτίζων εκ νεκρών γέρθη και δια τούτο ενεργού είναι δυνάμει εν αυτό. Άλλοι έλεγον ότι ηλία σε στην, άλλοι δε έλεγον ότι προφήτη σε στην, ω ει των προφητών. Ακούσα δε ο Ηρώδης είπεν, ότι όν εγώ απεκεφάλισα Ιωάννη, ούτω σε αυτός αυτό ηγέρθη εκ νεκρών. Αυτό γάρο ο Ηρώδη αποστήλασε κράτησε τον Ιωάννη και έδισε αυτόν εν φυλακή δια ηρωδιάδα την γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού, ότι αυτήν εγάμισεν. Έλεγε γάρο Ιωάννη στο Ιρώδη ότι ούκα ξεστή την γυναίκα του αδελφού σου. Η δε Ηρωδιά αυτό, και ήθελε αυτό να αυτόν και ούκε δύνατο. Ο γάρι Ρόδη εφοβείτο τον Ιωάννη, ειδό αυτόν άνδρα δίκαιων και άγιον, και συνετήρη αυτόν, και ακούσα αυτού πολλά επί και ιδέω αυτού οίκουε, και γενομένη ημέρα ευκέρου, ότε η Ρόδη τη γενεσή αυτού δείπνων επί τη μεγιστάσιν αυτού και τη χιλιάρχη και τη πρώτη τη Γαλιλαία, και εισελθούσε τη θηγατρό αυτή τη Ηρωδιάδο, και ορχισαμένη και αρεσάσει το Ηρώδη και τη συνανακινημένη, είπε ο βασιλεύς στο κορασίο, έτησόν με ο εάν θέλει και δώσωση. Και όμω εν αυτή, ότι ο εάν με αιτήσει δώσωση, έω η μίσου τη βασιλεία μου, η εξελθούσα, είπε τη μητρή αυτή, Τι αιτήσω με, η είπε, την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και εισελθούσα ευθέω με τα σπουδή προ τον βασιλέα, τίσα το λέγουσα. Θέλω ή να εξ αυτή επί πίνακη την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και περίληπω γενόμενο ο βασιλεύ δια του όρκου και του συνανεκημένου ούκη θέλησε να αυτή αθετήσε. Και ευθέω αποστήλα ο βασιλεύ, σπεκουλάτορα, επέταξε εν εχθίνε την κεφαλήν αυτού. Ο δε απελθόν απεκεφάλισε αυτόν εν τη φυλακή. Και είναι εν κεφαλή αυτού επί πίνακη και έδωκεν αυτήν το κορασίο, και το κοράσιον έδωκεν αυτή τη μητρή αυτή. Και ακούσαντε οι αυτού ήλθον και ήραν το πτώμα αυτού και έθηκαν αυτόν εμνημείου. Και συνάγονται οι Απόστολοι προς τον Ιησούν και απήγγυλαν αυτό πάντα και όσα επίησαν και όσα εδίδαξαν και είπεν αυτοίς. Δεύτε εμείς αυτοί κατηδίαν εις έρημον τόπον και αναπάβεστε ο λίγον ή γαρι ερχόμενοι και οι υπάγοντες πολλοί και ουδέ φαγήν Και απήλθον ει τόπον εν πλοίο κατηδίαν, και είδον αυτού υπάγοντα και επέγνωσαν αυτού πολύ, και πεζοί από πασών των πόλεων συνέδραμον εκεί και προήλθον αυτού και συνήλθον προ αυτόν. Και εξελθών ο Ιησούς είδε πολύ νόχλων και εσπλαχνίσθη επ' αυτή, ότι ήσαν ω πρόβατα μη έχοντα πειμένα, και ήρξα το διδάσκειν αυτού πολλά. Και ήδη ώρα πολύς γενομένη προσελθόντες αυτό οι μαθητέ αυτού λέγουσι, ότι έρημο εστίνο και ήδη ώρα πολύ απόλυσον αυτούς είναι να απελθώντες εις τους κύκλου αγρούς και κόμας αγοράσω είναι αυτή άρτους. Τι γαρφάγος είναι ουκέχωσιν. Ο δε αποκριθείς είπεν πόσου Δότε αυτής η σφαγήν και λέγουσιν αυτό. Απελθόντες αγοράσομεν δυναρίων διακοσίων άρτους και δώμεν αυτή σφαγήν. Ο δε λέγει αυτη Πόσους άρτους έχετε. Υπάγεται και είδετε. Και γνώντες λέγουσι πέντε και δύο ηχθειας και επέταξεν να ανακλίνε πάντα συμπόσια συμπόσια επί το χλωρό Και ανέπεσον πρασιέ πρασιέ ανά και αναπεντίκοντα. Και λαβών του πέντε άρτους και του δύο ηχθεία, αναβλέψαση στον ουρανόν ευλόγησε, και κατέκλασε του άρτους και εδίδου τη μαθητέ, ή να παραθώσει ναυτή, και του δύο ηχθεία εμέρισε πάση. Και έφαγον πάντε και εχορτάστησαν, και ήραν κλασμάτων δώδεκα κοφίνου πλήρη και από τον ηχθείων και ήσαν οι φαγόντες του άρτους πέντα κι άντρε. Και ευθέω συνάγκασε του μαθητά αυτού εμβίνη ει το πλοίον, και προάγεινη στο πέραν προ διθσαϊδάν, έω αυτό απολύσει τον όχλον. Και αποταξάμενος ταξάμενο αυτή, απήλθυνη το όρο προσεύξαστε. Και ο ψία γενομένη είναι το πλοίο εν μέσω τη θαλάσση, και αυτό μόνο επί τη γη. Και ειδών αυτού βασανιζομένου εν το ελάβνιν, ειν γαροάνεμο αυτή, και περί τετάρτην φυλακήν της νυκτός. Έρχεται προς αυτούς περιπατών επί της θαλάσσης και ήθελε παρελθύν αυτούς. Οι δεηδόντες αυτών περιπατούντα επί της θαλάσσης έδωξαν φάντασμα είναι και ανέκραξαν. Πάντες γαρ είδων και ταράχθησαν και ευθέως ελάλησε με ταυτόν και λέγει αυτή. θαρσίτε εγώ είμαι, μη φοβήστε». Και ανέβη στο πλοίο προς αυτούς και εκόπασον ο άνεμος και λίαν εκ περισσού ενε εαυτής εξίσταντο και εθαύμαζον. Ου γαρσινήκαν επί της άρτης, αλλήν αυτόν η καρδία πεπορωμένη. Και διαπεράσαντες απήλθον επί την γην σαρέτ και προσορμίστησαν. Και εξελθώντες αυτόν εκ του πλοίου ευθέως επιγνώντες αυτών, περιέδραμον όλην την περίχωρον εκείνην και ήρξαντο επί της κραβάτης τους κακώς έχοντας περιφέρειν, όπου ήκουον ότι εκεί εστι. Και όπου αν εισπορεύεται εις κόμμας η ή αγρούς, εν τες αγορές ετίθεσαν τους ασθενούντας και παρεκάλουν αυτόν ή να καν του κρασπέδου του ηματίου αυτού άψονται και όσοι ανύπτοντο αυτού εσώζοντο. Κατά Μάρκον κεφάλαιον έβδομον και συνάγονται προς αυτόν οι Φαρισαίοι και την έστων γραμματέων ελθόντες από Ιεροσολύμον και ειδώντες την άστων μαθητών αυτού κοινέ χερσή του τέστην ανήπτης εσθίοντας άρτους εμέμψαντο. Οι γάρ και οι Ιουδαί εάν μη πυγμή νύψονται τα σχήρα, ούκ στίουση, κρατούνται στην παράδοση των πρεσβυτέρων, και από αγορά, εάν μη βαπτίσονται, ούκ στίουση, και άλλα πολλά εστιν απαρέλαβων κρατήν, βαπτισμού ποτηρίων και ξεστών και χαλκίων και κλινών. Έπειτα επερωτώσουν αυτόν οι Φαρισαίοι και οι Γραμματεί, Διατί ου περιπατούσουν οι μαθητέ σου κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά νύπτη χερσίνε θείουσιν των άρτων, Ο δε αποκριθή είπε ναυτή, ότι καλώς προεφήτευσεν Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ως γέγραπτε. Ούτω ο λαός, της χείλεση με τιμά, η δε καρδία αυτών, πόρο απέχει απ' μου, μάτιν δε σεβοντέμε, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Αφέντες γαρ την εντολήν του Θεού κρατήτε την παράδοση των ανθρώπων, βαπτισμούς ξεστών και ποτηρίων και άλλα παρόμοια τι αυτά πολλά ποιείτε, και έλεγεν αυτή. Καλώ αθετείτε την εντολή του Θεού, ή να την παράδοση νημών τηρήσετε. Μωησή γαρίπε, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα θανάτου τελευτά του. Ημι δε λέγεται. Εάν είπε άνθρωπο το πατρί ή τη μητρή κορβάν, ο έστι δώρον, ο εάν εξεμού ωφεληθεί, και ο κέτι αφίεται αυτόν δεν ποιήσε το πατρί αυτού ή τη μητρή αυτού, ακυρούνται τον λόγον του Θεού τη παραδόση ημών ή και παρόμοια τι αυτά πολλά ποιείται. Και προσκαλεσάμενο πάντα των όχλων έλεγεν αυτή. Ακούετε μου πάντε και συνείεται. Ουδέν έστειν έξωθεν του ανθρώπου εισπορευόμενων ει αυτόν ο δύναται αυτόν κοινώσε, αλλά τα εκπορευόμενα εστί τα κινούντα των άνθρωπων. Ή τη έχει ότα ακούειν, ακουέτο. Και ότε εισήλθεν ει οίκον από του όχλου επιρώτων αυτό η μαθητέ αυτού περί τη παραβολή, και ότι εισηλθεν ει οικον απο του οχλου αυτή. Ούτω και η μη σα Ούπο νοείται ότι πάντο έξωθεν εισπορευόμενον εις τον άνθρωπον ου αυτόν κοινώσε. Ότι ουκ εισπορεύεται αυτού εις την καρδίαν, αλλά στην την κοιλίαν. Και εις τον αφεδρό να εκπορεύεται, καθαρίζουν πάντα τα βρώματα. Έλεγε δε ότι το εκ του ανθρώπου εκπορευόμενον εκείνο κινεί τον άνθρωπον. Έσωθεν γάρ εκ της καρδίας των ανθρώπων οι βιολογισμοί οι κακοί εκπορεύονται. Μιχίε, πορνίε, φόνη, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρία, δόλος, ασέλγια, οφθαλμός πονηρός, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα τα αυτά τα πονηρά έσωθεν εκπορεύεται και κοινή των άνθρωπων. Και εκεί θεν αναστάσα πήλθει στα μεθόρια τύρου και σιδόνους και η ελθόν εκεί σικία νουδένα ήθελε γνώνε και ούκ ειδινή φυλαθήν. Ακούσα σαγάρ γινή περί αυτού ή είχε το θυγάτριον αυτής πνεύμα ακάθαρτον ελθούσα προσέπεσε προ πόδας αυτού. Η δε γινύειν Ελληνή, σειροφινίκησα το γέννη, και η ρότα αυτών είναι το δαιμονιον εκβάλει εκ τη τηγατρό αυτή. Ο δε Ιησού να αυτή. αφες πρώτον χορταστήνε τα τέκνα, ούγαρέστη καλον λαβην των άρτων των τέκνων και τη κοιναρή βαλην Η δε απεκρίθηκε λέγει αυτό, ναι κύριε, και τα κοινάρια υποκάτω τη τραπέζη εστίουσιν υπό των ψυχείων των παιδίων». Και είπε αυτή. Δια τούτων των λόγων είπαγε εξελίγηθε το δαιμόνιον εκ της υγατρός σου. Και απελθούσα εις τον οίκον αυτή έβρετο έβρε το βεβλημένων επί την κλίνη και το δαιμόνιον εξελίγηθός. Και πάλιν εξελθών εκ των ορίων τύρου και σιδόνος ήλθεν προς τη θάλασσα της Γαλιλαίας αναμέσου των ορίων δεκαπόλεως. Και φέρουσιν αυτό κοφών μογιλάλων και παρακαλούσιν αυτόν ή να επιθεί αυτό την χείρα. Και απολαβόμενο αυτόν από του όχλου κατηδίαν, έβαλε του δακτύλου αυτού ει τα ότα αυτού, και πτήσα ύψατο τι γλώσσε αυτού, και αναβλέψασε στον ουρανόν εστέναξε και λέγει αυτό, εφαθά, ο έστι διανύχθητε. Και ευθέω διενύχθησαν αυτού εακοέ και ελήθη ο δεσμό τη γλώσσα αυτού, και ελάλει ορθώ. Και διεστήλα το αυτή σύνα μηδενή ύποση, όσον δε αυτό αυτή διεστέλετο, μάλλον περισσότερον εκήρυσον. Και υπερπερισσό εξεπλήσοντο το λέγοντε, καλώ πάντα πεποίηκε, και του κοφού ποιή ακούειν και του αλάλου λαλίν κατά Μάρκον κεφαλαιόγδον. Εν εκείνε τι ημέρε πάλιν πολλού όχλου όντω και μη εχόντων τη φάγωση, προσκαλεσάμενο ο Ιησούς στου μαθητά αυτού λέγει αυτή. Σπλαχνίζομαι επί των όχλων, ότι ήδη η μέρε τρει προσμένου σύνη και ούκα έχω τη φάγωση. Και αν απολύσω αυτού νύ τη αυτών, εκλυθίσονται εν τη οδό. Την έσγαρα αυτών από μακρόθεν οίκαση. Και απεκρίθησαν αυτό οι μαθητέ αυτού, Πόθεν τούτους δινήσετε τη σόδε χορτά σε άρτων επερημίας και επιρώτα αυτούς πόσους έχετε άρτους οι δε επτά και παρήγγειλε το όχλο αναπεσύν επί της γης και λαβών τους επτά άρτους ευχαριστή σας έκλασε και δίδου τις μαθητές αυτού είναι να παρατηθώσει και παρέθηκαν το όχλο και είχον ηχθεί δια ολίγα και αυτά ευλογή σα είπε παρατηθένε και αυτά έφαχον δε και εχορτάστησαν και ήραν περισσεύματα κλασμάτων επτά Ήσαν δε ω τετρακισχύλοι και απέλησαν αυτού. Και εν βάση στο το πλοίο μετά των μαθητών αυτού ήλθεν στα μέρη δαλμανουθά. Και εξήλθον οι Φαρισαίοι και ρίξαν το συζητήν αυτό ζητούντε παρά αυτού σημείων από του ουρανού πειράζοντε αυτόν. Και αναστενάξα το πνεύμα τι αυτού λέγει. Τι η γενεά αυτή σημείων επιζητεί. Αμήν λέγω ημίν, ή δοθήσετε τη γενεά αυτή σημείων και αφή στο εις πλοίο να πήλθεν πάλιν. Και επελάθοντο το λαβήν άρτους, και είναι ένα άρτον μεθαυτόν εν το πλοίο και διεστέλε το αυτής λέγον. Οράτε, βλέπετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και τη ζήμη Ρόδου και διαλογίζουν το λέγοντες άρτους αυτής, ότι άρτους ουκ έχομεν και λέγει αυτή. Τι διαλογίζεστε ότι άρτου ουκ έχετε Ούπο ουδέ συνείεται. έτυπε πορωμένη να έχετε την καρδία νημών. Οφθαλμού έχοντες σου βλέπετε, και ότα έχοντες σου κακούετε, και ου μνημονεύετε. Ότε του πέντε άρτου έκλασε στου πεντακισχυλίου, και πόσου κοφίνου κλασμάτων πλήρη λέγω συν αυτό, δώδεκα. Ότε δε τους επτά, εις του επτά ει του τετρακισχυλίου, πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ήρατε, ιδέ υπον επτά, και έλεγε αυτή. Ούπο συνείεται, και έρχεται εις Βυθσαϊδά, και φέρουσιν αυτό τυφλόν και παρακαλούσιν αυτόν ή να αυτό Και επιλαβόμενο τη χειρό του τυφλού εξήγαγε να αυτόν έξω τη κόμη. Και πτήσασι στα όματα αυτού επιθεί στα σχήρα αυτό επιρώτα αυτόν, ή τι βλέπει. Και αναβλέψα έλεγε. Βλέπω του ανθρώπου ω δέντρα περιπατούντα. Και η πάλι πάλι πέθηκε τα σχήρα επί του οφθαλμού αυτού. Και επίησεν αυτόν αναβλέψε, και αποκατεστάθη. Και ενέβλεψε τη λαυγό άπαντα και απέστειλεν αυτόν εις τον οίκον αυτού λέγον «Μη δέ εις την κόμην εις έλθεις, μη δέ είπεις την Και εξήλθεν ο Ιησούς και οι μαθητέ αυτού εις τας κόμας και σαρίας της Φιλίππου. Και εντιοδό τη μαθητάς αυτού λέγον αυτής «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι» Οι δε απεκρίθησαν «Ιωάννην τον βαπτιστήν και άλλοι, Ιλίαν, άλλοι δένα των προφητών». Και αυτός λέγει αυτής «Ιωάννην τον βαπτιστήν και άλλοι ηλίαν, άλλοι δε ένα των προφητών και αλλοι δε των προφητων και αυτος λεγει αυτης Ημεί δε, τι να με λέγεται είναι. Αποκριθεί δε ο Πέτρο, λέγει αυτό. Σύ ο Χριστό. Και επετίμησε να είναι ή λέγωση περί αυτού. Και ήρξα το διδάσκειν αυτούς, ότι δει τον ιόν του ανθρώπου πολλά παθήν και αποδοκιμασθήνε από τον πρεσβυτέρων και των αρχιερέων και των γραμματέων και αποκτανθήνε και μετά τρει ημέρε αναστήνε. Και παρησία των λόγων ελάλλει. Και προσλαβόμενος αυτόν ο Πέτρος ήρξα το επιτιμάν αυτό. Ο δε επιστραφής και ειδών τους μαθητάς αυτού επετίμησε το Πέτρο λέγον «Είπα γι ο πίσω μου σατανά, ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Και προσκαλεσάμενος τον όχλων τη της μαθητές αυτού είπεν αυτής «Ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθεί να παρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γαραν θέλει την ψυχή να αυτού σώσε, απολέσε αυτήν ως δα να απολέσει την εαυτού ψυχή να είναι και και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. Τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ω γαρ, εάν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό. Και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του πατρός αυτού με των αγγέλων των Αγίων κατά Μάρκων κεφαλαιον ένατον και έλεγεν αυτής αμήν λέγω ημίν ότι εισή την των όδε δεαισθηκότον ή την εσού μη γεύσονται θανάτου έως αν είδωσε την βασιλεία του Θεού ελληληθεί εν δυνάμει. Και με θημέρα σεξ παραλαμβάνει ο Ιησούς των Πέτρων και των Ιάκωβων και τον Ιωάννην και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και τα ημάτια αυτού εγένετο στήλβοντα λευκά λίαν ή αγναφεύσε επί της γη σου δύνατε ούτω λευκάνε. Και όφθη αυτή η συν Μωησή και ήσαν συλλαλούντε το Ιησού. Και αποκριθεί ο Πέτρο λέγει το Ιησού, Ραβή, καλόν εστίν ημά ο δε είναι, και ποιήσω μεν σκοινά τρει, Σιμίαν και Μωησή μίαν και ηλία μίαν. Ού τη λαλίση, ήσαν γαρέκφοβοι, και εγένε τον εφέλι επισκιάζουσα αυτή. Και ήλθε φωνή εκ τη νεφέλη λέγουσα, ούτω εστίν ο ιό μου αγαπητό, αυτού ακούεται. Και εξάπεινα περιβλεψάμενοι ουκέτι ουδένα είδων, αλλά τον ιησούν μόνον με θεαυτόν. Καταβενόντων δε αυτών από του όρου διεστήλα το αυτή, ή να μηδενεί διηγήσονται αίδων, ή μη όταν ο ιό του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί. Και τον λόγο νεκράτησαν προ εαυτού συζητούντα τι έστη το εκ νεκρών αναστείνε. Και επιρώτων αυτών λέγοντα ότι λέγου συνειγραμματή, ότι ηλίαν διελθύν πρώτον ο δε αποκριθή είπε ναυτή. μεν ελθόν πρώτον αποκαθιστά πάντα. Και πώ γέγραπτε επί των ιών του ανθρώπου είναι πολλά πάθη και εξουδενωθεί. Αλλά λέγω η μην, ότι και η ελήλυθε σε και επίησαν αυτό όσα οι θέλησαν, καθώ γέγραπτε επ' αυτών. Και ελθόν προ του μαθητά είδεν όχλων πολλήν περί αυτού και γραμματή συζητούντα αυτή. Και ευθέω πάσο όχλο οι δόντε αυτών εξεθαμβήθησαν και προστρέχοντες ει αυτών. Και επερώτησε του γραμματεί. Τι συζητείτε προς αυτούς και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε Διδάσκαλε είναι εγκατονιών μου πρόσε έχοντα πνεύμα άλλαλων και όπου αν αυτόν καταλάβει ρίσει αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται και είπον τις μαθητές σου είναι αυτό εκβάλωση και ούκ ίσχυσαν. ο δε αποκριθείς αυτό λέγει Ω γενεά άπιστος έως πότε προσιμάς έσουμε έως πότε ανέξομαι ημών Φέρετε αυτόν προς με, και είναι γκαν αυτόν προς αυτόν. Και ειδών αυτόν ευθέω το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν, και πεσών επί τη γη εκυλίε το αφρίζουν. Και επιρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσο χρόνο εστίν ω τούτο γέγονεν αυτό, ο δε είπε, παιδιώθεν. Και πολλάκι σ αυτόν και η έβαλε και η είδα είναι απολέ σε αυτόν. Αλλή τη δύνασε, βοήθησον η μην σπλαχνιστή εφημά, ο δε Ιησούς είπεν αυτό, το «Η να σε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Και ευθέω κράξα ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύων έλεγε: Πιστεύω, κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Ιδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλο, επετίμησε το πνεύμα το ακαθάρτο λέγον αυτό. Το πνεύμα το άλαλων και κοφών, εγώ σε επιτάσω, έξελθε εξ αυτού και μηκέτη σε αυτόν. Και κράξαν και πολλά παράξαν αυτόν εξήλθε, και γένετο ο νεκρό ώστε πολλού λέγειν ότι απέθανεν. Ο Δέη Ιησού, αυτόν τη χειρό ή γυρεν αυτόν και ανέστη. Και εισελθοντα ελθόντα αυτόν η σήκωνη μαθητέ αυτού επιρώτων αυτών κατηδίαν, ότι η μη σου κυδινήθη μεν εκβαλήν αυτό. Και είπεν αυτή, τούτο το γένο εν ουδενή δύναται εξελθύν, η μη εν προσευχή και νηστεία. Και εκείθεν εξελθόντε παρεπορεύοντο δια τη Γαλιλαία και ουκίθελεν ή να τη γνώ. Εδίδας και γάρ τους μαθητάς αυτού και έλεγεν αυτής ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδονται εις χείρας ανθρώπων και αποκτενούσιν αυτόν και αποκτανθεί στη τρίτη ημέρα αναστήσεται. Οι γνώουν το ρήμα και φοβούν το αυτόν επερωτήσε. Και ήλθεν εις Καπερναούμ και εν οικία γενόμενος επιρώτα αυτούς. Τι εν οδό προς αυτού διαλογίζεστε, οι δε προς αλλήλους γάρ οδό και καθίσασε φώνησε τους δώδεκα και λέγει αυτή. Ή τη θέλει πρώτο είναι, έστε πάντων έσχατο και πάντων διάκονο. Και λαβών πεδίων, έστεισεν αυτό εν μέσω αυτών, και εν αυτό είπεν αυτή. Όσε αν εν τον των δέξετε επί το ονόματί μου, εμέ δέχετε. Και όσε αν με δέξετε, ούτε με δέχετε, αλλά τον αποστήλαντάμε. Απεκρίθη αυτό ο Ιωάννη λέγον διδάσκαλε, είδομεν την εν το ονόματί σου εκβάλλοντα δαιμόνια, ω ού κακολουθεί ημίν, και εκολύσαμεν αυτόν, ότι ού κακολουθεί ημίν. Ο δε Ιησούς είπε, μη κολλείεται αυτόν, ουδή γαρέστην ω ποιήσει δύναμη επί το ονόματί μου και βινήσει δε ταχύ κακολογήσε με. Ω γαρούκα έστη καθημών, υπέρ ημώνε την. Ω γαράν ποτίσει μα ποτήριον είδατο εν το ονόματί μου, ότι Χριστού έστε, αμήν λέγω ημην ου μία πολέσει των μισθών αυτού. Και όσαν σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, καλώνε στην αυτό μάλλον ή περίκειται λίθο μιλικό περί των τράχυλων αυτού και βέβληται εις την θάλασσαν. Και αν σκανδαλίζει σε η χείρ σου, απόκοψον αυτήν. Καλών σε έστι κυλώνει στην ζωή νη ή τα δύο χείρα έχοντα απελθύν στην την γέναν, ή στο πύρ το άσβεστον, όπου ω κόλληξ αυτόν ούτε λεφτά, και το πύρου σβαίνεται. Και αν ο πού σου σκανδαλίζησε, απόκοψον αυτόν. Καλόν σε αισθήνει ελθύνη στην ζωή χολών, ή του δύο πόδα έχοντα, βληθύνη στην γέναν, ή το πύρ του άσβεστον, όπου ο σκόλιξ αυτόν ούτε λεφτά, και το πυρού βαίνεται. Και αν ο φθαλμό σου σκανδαλίζησε, έκβαλε αυτόν. Καλόν σε αισθήμον όφθαλμον ει την στην βασιλεία του Θεού, ή του δύο οφθαλμού έχοντα, στην γέναν του πυρό όπου ο σκόλης αυτόν ούτε λεφτά και το πύρου βαίνεται. Πας γαρπηρή αλυσθήσετε και πας αθυσία αλή αλυσθήσετε. Καλόν το άλλας. Εάν δε το άλλας άναλον γέννηται, εν αυτό αρτίσετε. Έχετε ένα αυτής άλλας και ειρηνεύετε ένα λίγης. Κατά Μάρκων, κεφάλαιον δέκατον. Και εκεί θεν αναστάς, έρχεται εις τα όρια της Ιουδαίας δια του πέραν του Ιορδάνου. Και συμπορεύονται πάλι νόχλοι προ αυτόν. Και όσοι όθοι, πάλι ναι δίδα και αυτούς. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι των αυτών, η έξε στην ανδρή γυναίκα απολίσε πειράζοντες αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε αυτής, «Τι ημίν εν ετήλα του Μωυσής» είδε δε «Επέτρεψε Μωυσής βιβλίων αποστασίου γράψε και απολύσε». Και αποκριθής ο Ιησούς είπε αυτής, «Προς την σκληροκαρδίαν ημών έγραψεν ημίν την εντολήν ταύτην». Από δε κτήσεως άρσεν και θήλοι επίησεν αυτού ο Θεό. Ένε τούτου, καταλήψει άνθρωπο τον πατέρα αυτού και την μητέρα, και προσκοληθήσετε προ την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο οι σάρκα μίαν. Ω θεοκέτη ει δύο, αλλά μία σάρξ. Ο ούνο Θεό συνέζευξεν, άνθρωπο μη χωριζέ του, και στην την οικίαν πάλιν νη οι μαθητέ περί τούτου επιρώτων αυτών, και λέγει αυτή. Όσα απολύσει την γυναίκα αυτού και γαμίσει άλλην, μη χάτε επ' αυτήν. Και αν γίνει απολύσας από τον άνδρα, γαμηθεί άλλο, μη Και προσέφερον αυτό παιδεία, ή να αυτόν άψετε. Ή δε μαθητέ επετήμων της προσφέρουσιν. Ή δε ο Ιησούς η και είπεν αυτής. Άφετε τα παιδεία έρχεστε πρόσμε με, και μη κολλείετε αυτά. Τον γαρτιούτον εστίν η βασιλεία του Θεού. Αμήν λέγω ημήν, ως εάν μη δέξετε την βασιλείαν του Θεού ως παιδείον ου μη εισέλθει αυτήν και εναγκαλισάμενο αυτά, κατηβλόγη τη θύστα χείρα επ' αυτά. Και εκπορευωμένο αυτού εισοδών προ δραμών ει και γονιπετήσας αυτών επιρώτα αυτών. Διδάσκαλε, αγαθέ, τι πει σου ένα ζωή νεόνιον κληρονομήσω. Ο δε Ισού είπε αυτό. Τι με λέγεις αγαθόν. Ουδή αγαθό ή ο Θεό. Τα σεντολά είδα. Μη μυχεύσει, μη φωνεύσει, μη, μη κλέψει, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα. Ο δε αποκριθείς, είπεν αυτό. Διδάσκαλε, ταυτά πάντα εφυλαξάμειν εκ νεοτητός μου. Ο δε Ιησούς, εμβλέψας αυτό η αυτόν σ' και είπεν αυτό. Έν σε ειστερεί. Η θέλης τέλειος είναι, είπαγε, όσα έχεις πώλησον και δώσ' πτωχής. Και έξις θησαυρών εν σε ειστερει η θελης τελειος ειναι ειπαγε οσα εχεις πόλησον και δωσ πτωχης και έξι θησαυρων εν ουρανω και δεύρω ακολούθημη, άρα στον σταυρόν σου. Ο δε στιγνά σα επί το λόγο απήλθε λυπούμενο, ειν γαρέχουν κτήματα πολλά. Και περιβλεψάμενο ο Ιησούς λέγει τις μαθητέ αυτού, πω δυσκόλωση τα χρήματα έχονται στη την βασιλεία του Θεού εισελεύσονται. Οι δε μαθητέ θαμβούντο επί της λόγη αυτού, ο δε Ιησούς πάλι να αποκριθεί, λέγει αυτή. Τέκνα, Πώ δύσκολον έστη του πεπιθώτα επιχρήμαση είναι στην βασιλείαν του Θεού εισελθίν, ευκοπότερον έστη κάμιλον διατριμαλιά ραφίδο εισελθίν, ή πλούσιον είναι στην βασιλεία του Θεού εισελθίν. Οι δε περισσώσεξε πλήσοντο λέγοντε προ εαυτού, και τι δύνατε οθήνε. εμβλέψα αυτής ο Ιησούς λέγει, παρά ανθρώπι αδύνατον, αλλά ου παρα Θεό, πάντα γαρδυνατά εστί παρά το Θεό. Ήρξα το ο Πέτρο λέγειν αυτό. Ιδού ημί αφήκαμεν πάντα και οικολούθησα μένση. Αποκριθεί δε ο Ιησούς» είπεν. Αμήν λέγω ημίν. Ουδή έστεινο αφή και νοικίαν ή οι αδελφού ή αδελφά ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρού ένεκεν εμού και ένεκεν του Ευαγγελίου. Εάν μη λάβει εκατονταπλασίων αν είναι το καιρό τούτο οικία και αδελφού και αδελφά και πατέρα και μητέρα και τέκνα και αγρού μεταδιωγμών και εν το ερχομένο ζωή είναι Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Ήσαν δε εν οδό αναβαίνονται στη Ιεροσόλυμα. Και είναι προάγων αυτού ο Ισού και θαμβούν του. Και ακολουθούνται σε φοβούντο Και παραλαβών πάλιν του δώδεκα ήρξαν το αυτή λέγειν τα μέλλοντα αυτό συμβαίνειν. Ότι ειδού, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα. Και ο ιό του ανθρώπου παραδοθήσεται τη αρχιερεύση και γραμματεύση. Και κατακρινούσιν αυτόν θανάτο. Και παραδώσουσιν τη έθνεση και εμπέξου συν αυτό, και μαστιγώσου συν αυτόν, και εμπτήσου συν αυτό, και αποκτενού συν αυτό, και τη τρίτη ημέρα αναστήσετε. Και προσπορεύονται αυτό Ιάκωβος και Ιωάννης οι Ιζεβεδαίου λέγοντες, «Διδάσκαλε, θέλω μην είναι αόε αν ετήσουμε ποιήσεις ημίν». Ο δε είπεν αυτή. «Τι θέλετε ποιήσε με ημίν». Ή δε είπον αυτό, «Δώσε μην είναι είσαι εκ των δεξιών σου και είσαι σου εν τη δόξη σου». Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, «Δώσε μην είναι είσαι εκ των δεξιών σου και είσαι εξεβονίμων σου καθίσωμεν εν τη δόξη σου ο δε ειπεν καθισωμεν εν τη δοξη σου ο δε Ουκ είδατε τι ετήσθε. Δίναστε ποιήν το ποτήριον όν εγώ πίνω και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζω με βαπτιστίνε. Είδε είπον αυτό, δυνάμεθα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής. Το μεν ποτήριον ο εγώ πίνω πίεστε και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζω με βαπτιστήσεστε. Το δε καθίσε εκ δεξιών μου και εξ ευωνίμων ουκ έστεινε μον Και ακούσαντες οι δέκα ήρξα το αγανακτήν περί κόβου και Ιωάννου. Ο δε Ιησούς παρακαλεσάμενος αυτούς λέγει αυτής. Είδατε ότι οι δοκούντες άρχιν των εθνών κατακυριεύσουσιν αυτών και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτών. Ο χούτο δε έστε εν ημίν, εάν θέλει γενέστε μέγας εν ημίν, έστε ημών διάκονος και όσοι αν θέλει ημών γενέστε πρώτους, έστε πάντων δούλους. Και γάρο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε, και δούνε την ψυχήν αυτού λίτρων αντιπολών και έρχονται εις Ιεριχώ. Και εκπορευωμένο αυτού από Ιεριχό και των μαθητών αυτού και όχλου ικανού, ο Υιός Τιμαίου Βαρτιμαίος τυφλός εκάθητο παρά την οδόν προσετών. Και ακούσας ότι Ιησούς ο την, ήρξα το κράζιν και λέγειν, «Η ε Ιησού, ελέησόν με». Και πετύμων αυτό πολύ να σιωπήσει. Ο δε πολλό μάλλον έκραζεν «Η έδα ε ελέησόν με». Και στάσω Ιησούς είπε φωνήσατε αυτόν. Και φωνούσε το τυφλόν λέγοντα αυτό, Θάρση, έγειρε, φωνήσε. Ο δε αποβαλών το ημάτιον αυτού αναστά, ήλθε προ τον Ιησούν. Και αποκριθής λέγει αυτό ο Ιησού, Τι σε θέλει πίσω, Ο δε τυφλός είπε αυτό, Ραβουνί, ή να αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπε αυτό, Ήπαγε, η πίστη σου σε σοκέσε». Και ευθέω ανέβλεψε και η το Ιησού εντιοδό. Κατά Μάρκων, κεφάλαιον εν Και ότε η εις Ιερουσαλήμις βυθσφαγή και βιδανίαν προς το όρος των Ελαιών, αποστέλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει αυτή. «Υπάγεται εις την κόμην την κατέναντι ημών, και ευθέω εις πορευόμενης αυτήν ευρήσετε πόλων δεδεμένων, εφονουδής ανθρώπων και κάθηκε. σε αυτόν, αγάγεται. Και αν της ποι, τι σημαίνει τι πείτε τούτο, είπατε ότι ο Κύριος αυτού χρειαν έχει και ευθέως αυτόν αποστέλει παλινόδε. Απήλθον δε και έβρον των πόλων δεδεμένων προς τη θύραν έξωθεν επί το αμφόδου και λίγου αυτών. Και την έστον εκεί έλεγον αυτή. Τι πείτε λίοντε των πόλων. Είδε δε είπων αυτής καθώς ενετήλατο ο Ιησούς και αφήκαν αυτούς. Και ήγαγον των πόλων προς τον Ιησούν και επέβαλον αυτό τα ημάτια αυτών και εκάθισεν επ' αυτό. Πολλοί δε τα ημάτια αυτών έστρωσαν εις την οδόν, άλλοι δε στη βάδα έκοπτον εκ των δένδρων και εστρώνιον εις την οδόν, και οι προάγοντες και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες, «Ο Σανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογημένη η ερχομένη βασιλεία εν ονόματι Κυρίου του πατρός ημών Δαβίδ, ο Σανά εν της υψίστης. Και εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και στο Ιερόν και περιβλεψάμενος πάντα, ο ψίας ιδιούσης της ώρας, εξήλθε εις βιθανίαν μετά τον δώδεκα. Και τι επαύριον εξελθόν αυτών από βιθανία σε πείνασε. Και ειδών σικήν από μακρόθεν έχουσαν φίλαν ήλθεν ή άρατη ευρύσιαν αυτή, και ελθόν επ' αυτήν ουδέν έβρεν η Ούγαριν καιρό σήκουν, και αποκριθεί σήπεν αυτή, μη εξού τον αιώνα μη δεις φάγει, και οίκουν οι αυτού. Και έρχονται πάλι εις Ιεροσόλυμα, και εις ελθόν ο Ιησούς εις το Ιερόν. Ήρξα το εκβάλιν τους πολλούντας και τους αγοράζοντας εν το Ιερό, και τα στραπέζα των κολυβιστών και τα καθέδρα των πολλούντων τας περιστεράς κατέστρεψε. Και ούκ ήφη εν είναι ατής δια του Ιερού, και δίδα και λέγον αυτής. Ού γέγραπτε ότι ο οίκος μου οίκος προσευχής κληθήσεται πάση της έθνεσιν, ημείς δε αυτών επιήσατε σπήλαιων και οίκουσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς και ζήτουν πώς αυτόν απολέσωσιν. Εφοβούν τον γαρ αυτόν ότι πάσο όχλος εξεπλίσε το επί τη διδαχή αυτού και ότι ο ψέ γένετο εξεπορεύε το έξω της πόλεως. Και παραπορευόμενοι πρωί είδουν τη σικήν εξηραμένη νεκριζών. Και αναμνηστής ο Πέτρος λέγει αυτό «Ραβή, είδε η σικήν σου εξήραντε» και αποκριθεί ο Ιησούς λέγει αυτής έχετε πει στην Θεού. Αμήν γαρ λέγω ημίν, ότι όσαν είπε το όρι του το άρθητι και βλήθητι στην θάλασσαν, και μη διακριθεί εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι αλέγει γίνεται, έστε αυτό, ο εάν είπε. Δια τούτο λέγω ημίν. Πάντα όσα αν προσευχόμενοι ετίσθε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και έστε ημίν. Και όταν στήκετε προσευχόμενοι, αφίετε ή τι έχετε κατά την ως, είναι και ο πατήρι μόνο εν τη ουρανή, αφή ημίν τα παραπτώματα ημών. Είδε ημί σου καφίεται, Ουδέο ο μόνο αφήσει τα παραπτώματα ημών. Και έρχονται πάλι ει ιεροσόλυμα, και εν το ιερό περιπατούντο αυτού έρχονται προ αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματεί και οι πρεσβύτεροι, και λέγου αυτό, εν ποια εξουσία ταύτα πει, ή τι και την εξουσίαν ταύτην ή ταύτα πει, ο δε Ιησούς, αποκριθείς, είπε ναυτή. Επερωτήσω η καγό ένα λόγον, και αποκρίθη τέμι, και ερώ ημίν εν πία εξουσία ταύτα ποιό. Το βάπτισμα Ιωάννου εξ ουρανού ειν ή εξ ανθρώπων, αποκρίθη τέμι, και ελογίζοντο προς εαυτούς λέγοντες, εάν είπομεν εξ ουρανού ερή, δια ούνου και πιστεύσατε αυτό, αλλά είπομεν εξ ανθρώπων, εφοβούνται των λαών. Άπαντε γαρίχων τον Ιωάννην ότι προφήτησιν, και αποκριθέντε λέγωση το Ιησού, ουκ είδαμεν. Και ο Ιησού αποκριθή λέγει αυτή, ουδέ εγώ λέγω ημίν, εν πία εξουσία ταύτα ποιο. καταμάρκων καταμάρκων κεφάλαιον δωδέκατον. Και ήρξα το αυτή εν παραβολέ λέγειν, αμπελώνα εφύτευσεν άνθρωπος και περιέθηκε φραγμών, και όριξεν και οκοδόμησε πύργων, και εξέδωτο αυτόν γεωργή και απεδίμησε. Και απέστειλε προ του γεωργούς το καιρό δούλων, ή να παρά τον γεωργών λάβει από του καρπού του αμπελόνου. Και λαβώντε αυτόν έδιραν και απέστειλαν κενών. Και πάλι απέστειλε προ αυτού άλλων δούλων, κακίνων λιθοβολήσαντε, εκεφαλαίωσαν και απέστειλαν οι τιμωμένων. Και πάλιν άλλον απέστειλε, κακίνων απέκτηναν και πολλού άλλου ους μεν δέροντες, ους δε αποκτένοντες. Έτι ούν έναν ιόν έχον, αγαπητόν αυτού, απέστειλε και αυτόν έσχατον προς αυτούς λέγον, ότι εντραπήσονται τον ιόν μου. Εκείνη δε η γεωργή, θεασάμενη αυτόν ερχόμενον, προς αυτούς είπων ότι ούτω εστίν ο κληρονόμος. Δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και ημών έστε η κληρονομία. Και λαβόντες απέκτηναν αυτόν και εξέβαλον αυτόν έξω του αμπελόνους. Τι ουν ποιήσει ο του Αμπελόνου, Ελεύσετε και απολέσει του γεωργού τούτου και δώσει τον Αμπελόν άλλη. Ουδέ την γραφήν ταύτην ανέγνωτε, λίθον όνα πεδοκίμασαν οι οικοδομούντε, Ούτω εγενήθη κεφαλήν γωνία, Παρακυρίου εγένε το αύτη, Και έστι θαυμαστή εν οφθαλμισιμών, Και ζήτουν αυτόν κρατήσε, Και εφοβήθησαν τον όχλον, Έγνωσαν γάρ ότι προς αυτούς την παραβολήν είπε και αφέντες αυτόν να πήλθουν και αποστέλουσε προς αυτόν την άστον Φαρισαίων και των Ιεροδιανών είναι αυτόν να γρέψω λόγο οι δε ελθόντες λέγουσιν αυτό διδάσκαλε είδαμε ότι αληθήσει και ού μελήσει περιουδενός ούγαρ βλέπεις εις πρόσωπον άνθρωπον αλεπαληθείας την οδόν του Θεού διδάσκεις είπον μην. Έξεστε δούν εκείν κέσαρι ιού, δόμεν ή μη δόμεν. Ο δε αυτόν την υπόκρισιν», είπε ναυτή, τι με πειράζετε. Φέρετε μη δυνάριον ή να είδω, ή δε Και λέγει αυτή, τι νοσή εικόνα αυτή και η επιγραφή, ή δε είπων κέσαρος. Και αποκριθεί ο Ιησούς, είπε ναυτή. Απόδοτε τα Κέσαρος κέσαρι, και τα του Θεού το Θεό και θαύμασαν επ' αυτού. Και έρχονται σαν προς αυτόν, ή την εσλέγου στην ανάσταση μη είναι, και επιρώτων αυτών λέγοντες Διδάσκαλε, Μωησή έγραψε νημίν ότι αν την αδελφός αδελφό αποθάνει και καταλείπει γυναίκα, και τέκνα μία φύ, ή να λάβει ο αδελφό αυτού την γυναίκα αυτού και εξαναστήσει σπέρμα του αδελφού αυτού. Επτά ουν αδελφοί ήσαν, και ο πρώτο έλαβε γυναίκα και αποθνίσκον ου σπέρμα και ο δεύτερο έλαβε αυτήν και απέθανε, και ουδέ αυτό ου καφήκε σπέρμα, και ο τρίτο ω αυτό. Και έλαβαν αυτήν η επτά, και ου καφήκαν σπέρμα. Εσχάτη πάντων απέθανε και η γηνή. Εν τι όταν αναστώσει, τινο νο αυτόν έστε γηνή, η γαρεπτά έσχον αυτήν γυναίκα. Και αποκριθεί ο Ισού, είπε ναυτή. Ούδια τούτο πλανάστε, μη δότε στα σγραφά, μη δε την δύναμη του Θεού όταν γάρ νεκρών ούτε γαμούσιν, ούτε γαμίζονται, αλυσίν άγγελοι εν της ουρανής. Περί νεκρών ότι εγείρονται, ούκ αν εν τη βίβλο Μωυσέως επί του βάτου πως είπεν αυτό ο Θεός λέγον, εγώ ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ, ούκ έστειν ο Θεός νεκρών αλαζόντων, ημίσουν πολλοί πλανάστε. Και προσελθών εις των γραμματέων, ακούσα αυτόν συζητούν τον ειδών, ότι καλό αυτή απεκρίθη, επιρώτησεν αυτόν. Ποια εστί πρώτη πάντων εντολή. Ο δε σου απεκρίθη αυτό, ότι πρώτη πάντων εντολή. Άκουε Ισραήλ, κύριο ο Θεό ημών, κύριο είσαι στη, και αγαπήσεις κύριον τον Θεόν σου, εξ όλη τη καρδία σου, και εξ όλη τη ψυχή σου, και εξ όλη τη σου, και εξ όλης της ισχύου σου. Αυτή πρώτη εντολή. Και δευτέρα ομοία αυτή. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Μίζον τούτο άλλη εντολή ουκέστη. Και είπεν αυτό ο γραμματεύς. καλος διδάσκαλε επαληθείας είπας ότι είσαι εστι και ουκ εστιν άλλος πλην αυτού. Και το αγαπάν αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως, και εξ της ψυχής, και εξ και το αγαπάν των πλησίων ως εαυτών πλείον πάντων των ολοκαυτωμάτων και θυσιών. Και ο Ιησούς, ειδών την νουνεχώς απεκρίθη, είπεν αυτό, «Ου μακρανή από της βασιλείας του Θεού, και ουδή σου και τι ετόλμα αυτόν επερωτήσε». Και ἀποκρίθη ο Ιησούς έλεγε διδάσκον εν το ιερό, «Πώς λέγου οι οι ότι ο Χριστός Υιός Δαβίδ εστί, αυτός γαρ Δαβίδ είπεν εν πνεύματι Αγίου». Λέγει ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου έως ανθότους εχθρού σου, υποπόδιον των ποδών σου. Αυτός ούν Δαβίδ λέγει αυτόν Κύριον, και πόθεν ιός αυτού εστί, και ο πολλή όχλος οίκου εν αυτού ιδέως, και έλεγεν αυτής εν τη διδαχή αυτού, βλέπετε από τον γραμματέον των θελόντων εν στολές περιπατήν και ασπασμούσεν τες αγορές, και πρωτοκαθεδρία εν τε συναγωγέ και πρωτοκλησία εν τη δείπνη. Οι κατεστίοντε τα οικεία των χειρών και προφάσι μακρά προσευχόμενοι, ούτε λείψονται περισσότερον κρίμα. Και καθίσα ο Ιησούς κατέναντι του γαζοφυλακίου, εθεώρη πως ο όχλο βάλει χαλκόν ει το γαζοφυλάκιο. Και πολλοί πλούσιοι έβαλον πολλά, και ελθούσα μια χείρα πτωχή, έβαλε λεπτά δύο ο έστικο δράντη. Και προσκαλεσάμενο του μαθητά αυτού είπε ναυτή. αυτοίς ή μην, ότι η οτι η πτωχή αυτή πλοίων πάντων έβαλε των βαλόντων ει το γαζοφυλάκιον. Πάντες γάρ, εκ του περισσεύοντο αυτή έβαλον. Αυτή δε, εκ τη υστερήσεω αυτή πάντα όσα είχεν έβαλεν, όλων των βίων αυτή. Κατά Μάρκων κεφάλαιον δέκατον και εκπορευωμένου αυτού εκ του Ιερού λέγει αυτό εις των μαθητών αυτού. Διδάσκαλε, είδε ποτα και ποτα πέει οικοδομέ. Και ο Ιησούς αποκριθής είπεν αυτό. Βλέπεις ταύτα τας μεγάλας οικοδομάς. Ου μία φεθεί ο δελήθος επιλήθων, όσου μη καταληθεί. Και καθημένου αυτού εις το όρος των ελαιών κατέναντι του Ιερού, επιρώτων αυτών κατηδίαν Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας. «Ειπέ ημίν πότε ταύτα έστε και τι το σημείων όταν μέλη πάντα ταύτα συντελείστε. Ο δε Ιησούς αποκριθεί σύρξα το λέγειν αυτής. Βλέπετε μη τι μα πλανήσει. Πολλοί γαρελεύσονται επί το όνομα τι μου λέγοντες ότι εγώ είμαι και πολλούς πλανήσουσιν. Όταν δε ακούσετε πολέμους και ακοάς πολέμων μη θρουείστε. Δίγαργενέστε αλλού το τέλος. Εγερθήσετε γαρ επί έθνου, και βασιλεία επί βασιλείαν, και έσονται σεισμοί κατά τόπου, και έσονται λιμοί και ταραχέ. Αρχαίο δίνουν ταύτα. Βλέπετε δε ημί σε αυτού, παραδόσου σιγάριμά συνέδρια, και εντε συναγωγέ αυτών δαρίσεστε, και επί ηγεμόνων και βασιλέων σταθήσεστε ένε εις μαρτύριον αυτής. και νεμού μαρτύριον αυτή. Και ει πάντα τα έθνη δι πρώτον κηρυχθήνε το Ευαγγέλιον όταν δε αγάγος είναι ημάς παραδιδόντες, μη προμεριμνάτε τι λαλίσετε, μη δε μελετάτε, Αλό εάν δοθεί η μήνεν εκείνη τη ώρα, τούτο λαλείτε. Ου γαριμίσεστε οι αλλά το πνεύμα το Άγιον. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνον και επαναστήσονται τέκνα επιγονεί και θανατώσους είναι αυτούς. Και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Όταν δε είδητε το βδέλιγμα της ερημόσεως το ρηθέν από Δανιήλ του προφήτου εστός όπου ούδη, ο αναγινός κονοή τότε η εν ουδέα εις τα όρη. Ο δε επί του δώματος μη καταβάτω εις την οικίαν, μη δε εις αρέτη εκ της οικίας αυτού, και ο εις των αγρόνων μη επιστρεψάτω εις τα άρετο ημάτιον αυτού. Ὁ εν και τε στήλα εν εκείνε τι ημέρε. Προσεύχεσαι δε ή να μη γέννεται η φυγή ημών χειμώνου. Έσοντε γάρε η εκείνε θλίψεις. Ή αού γέγονε τη άφτια απαρχή κτήσεω ει ο Θεό έως του νυν και ού μη γέννεται. Και ή μη εκολόβωσε Κύριος τας ημέρας, Ού κανε σώθη πάσα σάρξ. Αλλά δια του εκλεκτού του εξελέξα το εκολόβωσε τα Και τότε εάν τι σημαίνει πει «Ιδού όδε ο Χριστός, Ιδού εκεί, μη πιστεύετε». Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουν σε σημεία και τέρατα προς το αποπλανάν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιμείς δε βλέπετε. Ιδού προήρικα ημίν πάντα. Αλλά εν ημέρες, μετά την θλίψη εκείνην ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνιου δώσει το φέγκο αυτής. Και οι αστέρες έσονται εκ του ουρανού πίπτοντες και οι δυνάμεις εν της ουρανής αλευθίσονται. Και τότε όψονται τον ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλες με τα δυνάμεως πολλής και δόξης. Και τότε αποστελεί τους αγγέλους αυτού και επισυνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, απάκρου της γης έως άκρου του ουρανού. Από δε της μάθετε την παραβολή Όταν αυτής ο κλάδος ήδη γέννηται απαλός και εκφύει τα φύλλα, γινώσκεται ότι εγγύς το θέρος εστίν. Ούτω και εμείς, όταν είδητε τα αυτά γινόμενα, γινώσκεται ότι εγγύς εστίν επιθύρες. Αμήν λέγω εμήν, ότι ου μη παρέλθει η αυτή, μέχρι σου πάντα τα αυτά γέννητε. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε εμεί λόγοι ου μη παρελεύσονται. Περιδέ της ημέρας εκκίνηση της ώρας, ουδείς είδεν, ουδέ οι άγγελοι εν ουρανό, ουδέ ο, ιός, ουδέ ο πατήρ βλέπετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Ουκ είδατε γάρ πότε ο καιρός εστίν. Ως άνθρωπος απόδημος, αφήσ την οικίαν αυτού και δου τη δούλη αυτού την εξουσίαν και εκάστο το έργον αυτού και το θυρερό ανετήλατο είναι αγρηγορή. Γρηγορείτε ούν. Ουκ είδατε γάρ πότε ο κύριος της οικίας έρχεται, ο ψέη μεσονικτίου ή αλεκτοροφωνίας ή πρωί μη ελθόν εξέφνης εύρη ημάς καθεύδοντας. Α, λέγω, πάση λέγω, γρηγορείτε. Κατά Μάρκων, κεφάλαιον δέκατον τέταρτων. το Πάσχα και τα άζημα με τα δύο ημέρας, και ζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματείς, πώς αυτόν εν δόλο κρατήσαντες αποκτήνουσιν. Έλεγον δε μη εν εορτή, μη θόρυβος έστε του λαού. Και όντω αυτού εν βυθανία εν τη του λεπρού κατακειμένου αυτού ήλθε γυνή έχουσα αλάβαστρον μύρου άρδου πιστική πολυτελού, και συντρίψασα το αλάβαστρον κατέχει εν αυτού κατά τη κεφαλή. Ήσαν δε την έσαγα να κτούντε προ εαυτού λέγοντε, Ιστεί η απώλεια αυτή του μύρου γέγονεν, η δύνατο γάρ του το μύρον πραθήνε επάνω τριακοσίων δυναρίων, και δοθύνε τη πτωχή, και εν αυτή. Ο άφετε αυτήν. Τι αυτή κόπου παρέχετε. Καλών έργων εργάσα το ενεμή. Πάντοτε γάρτους πτωχούς έχετε με θεαυτόν. Και όταν θέλετε δίνας θεαυτούς ευποιήσε. Εμέ πάντοτε έχετε. Ο έσχε αυτοί επίησε. Προέλαβε μυρίσε μου το σώμα εις των ενταφιασμών. Αμήν λέγω ημήν. Όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιον τούτο εις όλων των κόσμων και ο επίησε ναύτη λαγηθήσε τη μνημόσυνο αυτή. Και Ιούδα ο Ισκαριώτη, ει τον δώδεκα, απήλθε προ του αρχιερείς να παραδώ αυτόν αυτή. Οι δε ακούσαντε σε χάρισαν, και επικύλατο το αυτό, αργύρια δούνε. Και εζήτη πώ ευκαιρό αυτόν παραδώ. Και την πρώτη ημέρα των Αζήμων, ότε το Πάσχα έθιον, λέγουσιν αυτό ή μαθητέ αυτού, Πού θέλει απελθόντε η να φάγει το Πάσχα, και αποστέλει δύο των μαθητών αυτού και λέγει αυτή. Υπάγεται ει την πόλην και απαντήσει μην άνθρωπο και ράμιον είδα βαστάζουν. Ακολουθήσατε αυτό. Και όπου εάν εισέλθει, είπατε το οικοδεσπότη ότι ο διδάσκαλο λέγει. Πού έστη το κατάλημά μου, όπου το Πάσχα μετά των μαθητών μου φάγω, και αυτό σημαίνει δείξει ανώγειων μέγα εστρωμένων έτοιμων εκεί ετοιμάσατε ημίν. Και εξήλθουν οι μαθητέ αυτού και ήλθουν στην πόλη, και έβρον καθώ είπε και ετοίμασαν το Πάσχα. Και ο ψία γενομένη έρχεται μετά τον δώδεκα. Και ανακειμένων αυτών και εσθιόντων είπε ο Ισού. Αμήν λέγω ημίν, ότι είσαι ξημών παραδόσιμε, ο αισθίων μετεμού τεμού. δε ήρξαν το λυπήστε και λέγειν αυτό, ει καθή «Μη τι εγώ, κι άλλος, μη τι εγώ», ο δε αποκριθής είπεν αυτής, «είς εκ των δώδεκα, ο ενβαπτόμενος με στο εις το τριβλίον». ω του ανθρώπου, υπάγει καθώς γέγραπτε περί αυτού». «Ουέ ε δε το ανθρώπο εκείνο, δύο οι του ανθρώπου παραδίδωτε». «Καλόν είναι αυτό οιού και γεννήθη ο άνθρωπος εκείνους». Και εστιών των αυτών λαβών ο Ιησούς άρτων ευλογή σα, έκλασε και έδωκε ναυτή και είπε: Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον, ευχαριστή σα, έδωκε ναυτή, και έπιον εξ αυτού πάντε. Και είπε ναυτή: να Τούτο εστί το αίμα μου, το τη κενή διαθήκη, το πολλών εκχυνόμενων. Αμήν λέγω ημίν ότι ουκέτι ουμι πει εκ του γεννήματο τη Αμπέλου, έω τη ημέρα εκείνης, όταν αυτοπίνω πίνω τη βασιλεία του Θεού. Και οι μνήσαντε εξήλθον στο το όρο των ελαιών, και λέγει αυτή ο ιησους ότι πάντε σκανδαλιστήσετε εν εν τη νυχτή ότι γέγραπτε, πατάξω τον πειμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα. Αλλά μετά το εγερθίνε με προάξω στην Γαλιλαίαν. Ο δε Πέτρος έφυγε αυτό. Και οι πάντε σκανδαλιστήσονται αλλού κι εγώ. Και λέγει αυτό ο Ιησούς. Αμήν λέγωσι ότι εσύ σήμερον εν τη νυχτή ταύτη πριν η δύσα λέκτορα φωνή σε τρεις απαρνήσιμε. Ο δε Πέτρος εκ έλεγε μάλλον «Εάν με δέει συναποθανήνση, ου μη σε απαρνήσομαι, ως αυτός δε και πάντες έλεγον». Και έρχονται εις χωρίων το όνομα γεθσιμανή και λέγει τις μαθητές αυτού καθίσατε όδε έως προσεύξομαι και παραλαμβάνει τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην με θεαυτού και ήρξα το εκθαμβίσθε και αδειμονήν και λέγει ναυτής περίληπος έστην η ψυχή μου έως θανάτου μείνατε όδε και γρηγορείτε και προέλθων μικρόν έπεσεν επί προσώπου επί της γης και προσήφια το ίνα ή δυνατόν έστη παρέλθει απ' αυτού η ώρα και έλεγεν «Αβά ο πατήρ, πάντα δυνατάσι, παρένε και το πατήριον να εμού τούτο, αλλού τι εγώ θέλω, αλ ήτηση και έρχεται και ευρίσκει αυτούς καθεύθοντας και λέγει το Πέτρο «Σίμων, καθεύδεις, ουκ ισχύσατε μία ώραν γρηγορήσε, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμων η δε ασθενή. Και πάλι να πελθόν προσήφξατε τον αυτόν λόγων υπών, και υποστρέψα έβρενα αυτού πάλιν καθέβδοντας. Ήσαν γάρι οφθαλμοί αυτών καταβαρινόμενοι και ουκ είδησαν τι αποκριθώ είναι αυτό. Και έρχεται το τρίτον και λέγει αυτή. «Καθέβδετε λοιπόν και αναπάβεστε. Απέχει. Ήλθεν η ώρα. Ιδού παραδίδεται ο ιό του ανθρώπου ει τα σχήρα των αμαρτωλών. Εγείρεστε. Άγομεν. Ιδού ο Παραδιδούς με ίνγκηκε. Και ευθέω, έτσι αυτού λαλούντο παραγίνεται η ο Ισκαριώτη ει των δώδεκα, και μετά αυτού όχλο πολλή με τα μαχαιρών και ξύλων, απεσταλμένη παρά των αρχιερέων και γραμματέων και των πρεσβυτέρων. Δε δόκι δε ο αυτών σύσημων αυτή λέγων Ον αν φιλήσω, αυτό εστί. Κρατήσατε αυτόν και απαγάγεται ασφαλώ. Και ελθόν ευθέω προ αυτό λέγει, «Χαίρε Ραβή» και κατεφύλισαν αυτόν. Ιδέε επέβαλον επ' αυτόν τα σχήρα σ' αυτόν και εκράτησαν αυτόν. Ίς δε τίς παρεστικό τον σπασάμενο στην μάχεραν έπεσε τον δούλων του αρχιερέως και αφήλεν αυτού το οτίον. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής «Ως επιλιστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλων συλλαβήν με. Καθημέραν προς ημάς το ιερό διδάσκον και ούκα κρατήσατε με. Αλλήνα πληρωθώ συνεγραφέ και αφέντες αυτών έφυγον πάντες. Και εις την νεανίσκος οικολούθησεν αυτό περιβεβλημένος συνδόνα επί γυμνού και κρατούσιν αυτόν η Νεανίσκη. Ο δέκατα λοιπόν την συνδόνα η γυμνός έφυγεν από αυτόν. Και απήγαγον τον Ιησούν προς τον αρχιερέα. Και συνέρχονται αυτό πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Και ο Πέτρος από οικολούθησεν αυτό έως έσω εις την του αρχιερέους και είναι συγκαθήμενος μετά των υπηρετών και θερμενόμενος προς το φως. Οι δε αρχιερείς και όλων των συνέδριων ζήτουν κατά του Ιησού μαρτυρίαν εις το θάνατό σε Αυτόν και ούχα βρίσκουν. Πολλοί γάρε ψευδομαρτύρουν κατά αυτού και είσαι μαρτυρία ούκ ήσαν. Και την εσαναστάντε σε ψευδομαρτύρουν κατά αυτού λέγοντε ότι οι μη να αυτού λέγοντο ότι εγώ καταλύσω τον ναόν τούτων των χειροποίητων και διατριών ημερών άλλων αχειροποίητων οικοδομήσω και ουδέ ούτω ίση είναι η μαρτυρία αυτών. Και αναστάσω αρχιερεύση στο μέσον, επιρώτα τον Ιησούν λέγον. Ου καποκρίνει ουδέν, τι ούτη σου καταμαρτυρούσιν, ο εσύ όπα και ουδέν απεκρίνατο. Πάλιν ο αρχιερεύση επιρώτα αυτών και λέγει αυτό. Σύ ο Χριστό, ο ιό του ευλογητού, ο δε Ιησούς είπεν, «Εγώ είμαι και όψεστε τον ιόν του ανθρώπου εκ δεξιών καθήμενων της δυνάμεως και ερχόμενων επί των νεφελών του ουρανού. Ο δε αρχιερεύς διαρρήξας τους χιτώνας αυτού λέγει «Τι ετυχρίαν έχομεν μαρτύρων» Ηκούσατε πάντως της βλασφημίας «Τι ημιν φαίνεται» Οι δε πάντε αυτόν είναι ένοχον θανάτου. Και ήρξαν του την έσεμπτη είναι αυτό και περικαλύπτειν το πρόσωπον αυτού και κολαφίζειν αυτόν και λέγειν αυτό. Προφήτευσον ημίν τι σέστην ο πέσασε και υπηρέτερα πείσμα συν αυτόν έβαλον. Και όντω του Πέτρου κάτω εν τη αυλή έρχεται μία των παιδισκών του αρχιερέως και ειδούσαν τον πέντρων θερμενόμενον εμβλέψα αυτό λέγει και σήμετα του Ιησού του Ναζαρινού ήσθα ο δε το λέγον ουκίδα ουδέ πίσταμε τι συλλέγεις. Και εξήλθεν έξω εις το προάβλιον και αλέκτορε φώνησε. Και είπε δεις και ειδούς αυτόν πάλιν ήρξα το λέγειν της παρεστικός είναι ότι ούτως εξ αυτών Ο δε πάλιν ειρνήτο. Και με τα μικρών πάλιν οι παρεστώτες έλεγον το πέτρο αληθώς εξ αυτών ή και γαρ και η λαλιά σου ομοιάζει. Ο δε ήρξα το αναθεματίζειν και ομνήνε ότι ουκίδα των άνθρωπων τούτων ον λέγεται. Και εκ δευτέρου αλέκτορε φώνησε. Και ανεμνήσθη ο Πέτρο το ρήμα, ο είπε αυτό ο Ιησούς, ότι πριν αλέκτορα φωνή σε δει, απαρνήσει με και επιβαλών έκλεε. Κατά Μάρκον, κεφάλαιον δέκατον πέμπτων. Και ευθέω επί το πρωί συμβούλιον ποιήσαντε οι αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων και γραμματέων, και όλων των συνέδριων δίσαντε τον Ιησού να πίνεγκαν και παρέδωκαν το πιλάτου. Και επιρώτησεν αυτόν ο πιλάτο, «Συ ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων» ο δε αποκριθής είπεν αυτό «Συ λέγεις» και κατηγόρουν αυτού οι αρχιερείς πολλά αυτός δε ουδέν καταμαρτυρούσιν του ο δε πιλάτος πάλι είναι πυρότα αυτών λέγον ουκ αποκρίνει ουδέν θαυμάζειν πόσα σου καταμαρτυρούσιν ο δε Ιησούς ουκέτη ουδέν απεκρίθη ώστε θαυμαζειν τον πιλατων Κατά δε ορτην να αυτή εν δέσμιον, είναι δε ο λεγόμενος βαραβάς μετά των συστασιαστών δεδεμένους, ή την εσεντιστάση τη στάση επίήκασιν. πεπιήκασιν, και αναβοήσας ο όχλος ήρξα το ετήσθε καθώς αεί επί αυτής. Ο δε πιλάτος απεκρίθη αυτής λέγον, «Θέλετε απολύσω ημίν τον βασιλέα των Ιουδαίων» Εγίνος και γάρο τη διαφθόνων παρεδόκησαν αυτόν οι αρχιερείς. Οι δε αρχιερείς ανέσυσαν τον όχλον ή να μάλλον τον βαραβάν απολύσει αυτή. Ο δε πιλάτο αποκριθεί πάλιν είπε ναυτή. Τι ουν θέλετε ποιήσων λέγεται τον βασιλέα των Ιουδαίων. «Η δε πάλι έκραξαν. Σταύρωσον αυτόν. Ο δε πιλάτο έλεγε ναυτή. Τι γαρεποίησε κακόν. «Η δε περισσότερο έκραξαν. Σταύρωσον αυτόν. Ο δε πιλάτο βουλόμενο το όχλο το ικανόν ποιήσε. Απέλησε ναυτή τον βαραβάν. Και παρέδοκε τον Ιησούν φραγγελό σα ή να σταυρωθεί. Οι δε στρατιώτε, απήγαγον αυτόν έσω τη αυλή ο έστι πρετόριον, και συγκαλούσιν όλοι την σπήραν. Και ενδύουσιν αυτόν πορφύραν και περί τη αυτό πλέξαντε ακάνθινον στέφανον και ήρξα το ασπάζεστε αυτόν. Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και έτυπτον αυτού την κεφαλήν καλάμου και ενέπτυον αυτό, και τη τα στα γόνατα προ αυτό. Και ότε ενέπεξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την πορφύραν, και ενέδυσαν αυτόν τα ημάτια τα ίδια, και εξάγουσιν αυτόν ή να σταυρώσουσιν αυτόν. Και αγκαρεύουσι παράγοντα την άσημονα κυριναίων ερχόμενων απαγρού, τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου, ή να άρει των σταυρών αυτού. Και φέρουσιν αυτών επί γολγοθά τόπων ο έστι με θερμινευόμενων κρανίου τόπο, και έδιδουν αυτό ποιήν εσμυρνισμένων ο Δεού έλαβε και σταυρώσαντε αυτόν διεμερίζονται τα ημάτια αυτού, βάλλοντε κλήρων επ' αυτά τι στιάρι. Ήν δε τρίτη, και εσταύρωσαν αυτόν. Και είναι η επιγραφή της αιτία αυτού επιγεγραμμένη, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και συν αυτό σταυρούσι δύο λιστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εκ αυτού. Και επληρώθη η γραφή η λέγουσα, και τα ανώμων ελογίσθη και οι παραπορευόμενοι ευλασφίμουν αυτόν κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντας «Ουά, ο καταλίων των ναών και τρει ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες προς αλλήλους μετά των γραμματέων έλεγον «Άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδίναντε σώσε». Ο Χριστός ο βασιλεύς του Ισραήλ καταβάτον είναι από του σταυρού ή να είδομεν και αυτό και η συνεσταυρωμένη αυτό αυτόν. Γενωμένης δε ώρας έκτης, σκότωσε γένετο εφόλιν την γη νέος ώρας ενάτης. Και τη ώρα τη ενάτη, εβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, «Ελοή, ελοή, λιμάσα βαχθανή, ο με θερμινευόμενον, ο Θεός μου, ο Θεός μου, εις τι με εγκατέλειπες, και την εστον παρεστικό τον ακούσαντες έλεγον, είδε ηλίαν φωνή. δραμών δε ει και γεμί σα πόγκον όξου καλά μου, επότιζεν αυτό λέγον. Άφετε είδομεν έρχεται ηλία καθελήν αυτών. Ο δε Ιησούς αφή φωνήν μεγάλην εξέπνευσε. Και το καταπέτασμα του ναού εσχίστη δύο, από άνωθεν έω κάτω. Ιδών δε ο κεντηρίων ο παρεστικό εξεναντία αυτού ότι ούτω κράξα εξέπνευσεν, είπεν. Αληθό ο άνθρωπο ούτω Ιώσυν Θεού. Ήσαν δε και γυναίκες από μακρόθεν θεωρούσε, ενέσιν και Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου του Μικρού και Υιωσή Μήτυρ και Σαλόμη. Ε και ότε είναι τη Γαλιλαία, οικολούθουν αυτό και διοικώνουν αυτό, και άλλε πολλέ, εσύ να αυτό εσύ Ιεροσόλυμα. Και ίδιοψία ο γενομένης επί ειν Παρασκευή, ο έστι προσάβατον, ελθόν Ιωσήφο από Αριμαθέα ευσχήμων βουλευτή, ως και αυτός είναι προσδεχόμενος στην βασιλεία του Θεού. Τολμήσα σε προς Πιλάτων και ειτήσα το το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασεν η ήδη τέθνικε και προσκαλεσάμενος τον κεντηρίων να επιρώτησεν αυτόν η πάλε απέθανε. Και γνούσα από του κεντηρίωνος εδωρίσα το το σώμα του Ιωσήφ και αγοράσα συνδόνα και καθελόν αυτόν ενήλισε τη συνδόνη και κατέθηκεν αυτόν μνημείο ο ίν λελατομημένον εκ πέτρας και προσεκύλησε λίθον επί την θύραν του μνημείου η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η Ωσή εθεώρουν που τίθεται Κατά Μάρκον κεφάλαιο 16 και διαγενωμένο του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα η να ελθούσε αλήψωσιν αυτών και λίαν πρωί της μιάς Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατύλαντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς «Τις αποκυλήσει ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου» και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι αποκεκύλιστε ο λίθος «Ειν γαρμέγας φόδρα» και εισελθούσε εις το μνημείων είδων νεανίσκων καθήμενων εν της δεξιής περιβεβλημένων στολήν λευκήν και εξεθαμβήθησαν ο δε λέγει αυτέ. Μη εκθαμβίστε. Οι Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των Εσταυρωμένων. Η γέρθη, ουκ στην όδε. Είδε ο τόπο όπου έφυγαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τι μαθητέ αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει εμά στην Γαλιλαίαν. Εκεί αυτόν όψεστε, καθώ είπεν η Και εξελθούσε έφυγον από το μνημείο. Είχε δε αυτά τρόμο και έκσταση, και ουδενί ουδενίπον ύπον εφοβούν γάρ. Αναστάς πρωί πρώτη Σαββάτου, εφάνη πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, αφής εκβευλή και επτά δαιμόνια. Εκείνη πορευθήσα απίγγειλε της μεταυτού γενωμένης πενθούση και κλαίουση. Κακίνοι ακούσαντες ότι ζει και εθεάθη υπ' αυτής, υπίστησαν. Μετά δε ταύτα δυσύνεξ αυτών περιπατούσιν, εφανερώθη εν μορφή πορευωμένης εις αγρόν. Κακοίνοι απελθόντες απήγγυλαν τη λυπής. Ουδέ εκείνοι σε πίστευσαν. Ύστερον ανακοιμένης αυτής της ένδεκα εφανερώθη και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν ότι τη θεασαμένης αυτών εγηγερμένων ουκ επίστευσαν. Και είπεν αυτής «Πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσασι τα αυτά παρακολουθήσει. Εν το ονόματί μου δαιμόνια εκβαλούσι. Γλώσσες λαλήσουσι κενε. νες. Όφι Καν θανάσι τι πίωσιν, ου μη αυτούς βλάψι. Επί τους χείρας επιθύσουσι και καλώς έξουσιν. Ομένουν κύριος μετά το λαλί σε αυτής ανελήφθης των ουρανών και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Αμήν.